Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ξημέρωμα 12 Ιουλίου του 2017. Κωστής Ραπτόπουλος μαζί σας. Σπύρος, ο φίλος του Παναθηναϊκού, ο νευροχειρουργός μας εδώ, φίλος της εκπομπής, παλιός αθλητής, εξαιρετικός, κολλητός του Γιλιτίδη, έτσι. Ναι. Εδώ κατέβασε λίγο εδώ, το πάρω, πάρα πολύ ωραία. Γιάννης Γιλιτίδης παρέα μας, σαν σήμερα στις 12 Ιουλίου του 1912 γεννήθηκε ο μεγάλος Διονύσης Παπαγιανόπουλος, να πούμε, στο Διακοφθό. 12 Ιουλίου, ο αγαπημένος μου, φοβερός και τρομερός, ο παδός του Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι, αλλά φοβερός τοπίος. Τρομερός τοπίος. Τι έγινε. Εντάξει, μικροφώνησε. Εγώ τον αγαπούσα πολύ τον Παπαγιανόπουλο. Το μιμήσε και καλά. Ναι, ναι, είναι από τους τύπους που μπορώ και τους μιούμε. Είναι δύσκολη η φωνή του. Όταν άκουσα από τη φάτο Μετρόπολη λόγω του κυρίου Χιλτίδη, τον πήγα τυχαία να βάλει σε εφημερία τη φωνή του. Και μετά άκουσα το μεσημέρι εσένα, σε πέτυχα στην πρώτη μίμηση που έκανε στον κύριο τον Παπαγιανόπουλο, τον έμειστο, και έτσι κόλλησα με το Μετρόπολη. Σοβαρά, ναι. Λόγω του Διονύση. Με τη μίμηση που έκανε, ναι. Μετά κατάλαβα ότι κάνει αθλητική εκπομπή, αλλά έτσι με άλλο χιούμορ και πνεύμα. Ξέρει ότι του ανθρώπου που έτσι του γουστάρω πολύ, τα μίντια κτλ. Πήγαινα σε περιοχέ που. Επειδή πως έχεις ένα που το θαυμάζεις και λες, ναι. Πού μεγάλωσε αυτός, πού έζησε, ξέρω. Στα μέρη του κ. Παπαγιανόπουλου, ναι, μέλος πήγε... Αθηναίος νομίζω ήταν. Από το Διακοφτό ήταν που λέει, αλλά ναι, ζήσε στην Αθήνα χρόνια. Ζήσε στην Αθήνα χρόνια. Κοίτα, έμενε κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί στις Αμπελοκήπους. Ναι. Στο 63, στο λεωφόρο. Είχα μια φίλη, εγώ. Ενός... Κατά τα μηνύτικα που λένε. Είχα μια φίλη η οποία τα είχε με ένα κολλητό μου. Αθηναία. Η Ουρανία, η Ράνια. Και έμενε εκεί κοντά, να πούμε. Έμενε εκεί στο, στις. Πώς λέγεται εκεί κάτω. Στις εγκατοικές πολυκατοικίες. Όχι, ρε. Εκεί που είναι το πάρκο κάτω χαμηλά. Εκεί στο. Αρχές λεωφόρου Αλεξάνδρας. Βικτόρια, να πούμε. Βικτόρια, Βικτόρια. Πιο πάνω καμιά 200 μέτρα είμαι. Παιδί του Άριος. Τι έκανε εδώ μέσα, American Bar. Είδες την καλά. Παιδί του Άριος εδώ. Στο παιδί του Άριος. Ναι, ναι. Ναι. Πατησίων και τέρμα λεωφόρου. Όταν κατέβαινα, ρε παιδί μου κάτω Αθήνα. Ναι, ναι. Γιατί έκανα και ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ έκανα. Όταν αρρώστηκε κανένα, να πούμε ρεπόρτερ. Από τα σπορ του Βορρά πήγαινα εγώ και έκανα. Έχω πάει Καλαμαριά, Ηρακλή, Άρη. Μόνο Πάοκ δεν έχω κατέβει. Εκεί ήταν άβατο, δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί? Δεν με αφήνανε. Δεν σε αφήνανε. Δεν με αφήνανε γιατί θα γράφω αυτό που. Δεν είναι αρρώστια να ανάλογα λοιπόν του Πάοκ. Είναι πιο, πιο δυνατή. Θα γράφω αυτό που έβλεπα. Ενώ καλά, εντάξει. Θα έπρεπε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπει. Εντάξει. Εγώ νιώθω τυχερό, γιατρέ. Πολύ τυχερό νιώθω. Γιατί νιώθω τυχερό? Γιατί είμαι κολόφαρδος όσον αφορά τους εργοδότες μου. Μεγάλη, ναι. Μεγάλη τώρα έτσι επισήμανση κάνεις. Έχω πέσει και σε μικροδουλειές που έκανα. Ναι. Δηλαδή κάποτε ας πούμε πουλούσα έπιπλα. Πουλούσα έπιπλα στην πλατεία υποδρομίου, πιτσιρικάς, πολύ πιο μικρός. Στα έπιπλα ζόμπου ας πούμε. Πέρασα χθες από εκεί. Ήταν καλά παιδιά. Καταλαβες. Πουλούσα χαλιά. Το να είσαι εργοδότης. Πουλούσα χαλιά. Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης που ήμουν από 22-23 χρόνια. Σαν τον Βέγκο, ναι. Είχα καλούς εργοδότες, καλά παιδιά. Τυχερώσεις. Πολύ τυχερός. Τυχερώσεις, γιατί πολύ είναι τόσο συχνό φαινόμενο. Όχι. Καλή εργοδοσία. Σε όλα τα επίπεδα. Πουλούσα κουρασάν, πουλούσα πατατάκια, πουλούσα καφέδες, πουλούσα. Ναι, ήμουν γενικά πολιτής. Το επάγγελμά μου είναι πολιτής εμένα. Είσαι επικοινωνιακός. Ναι, είμαι πολιτής. Έχεις εφρά διαλόγου. Είχα καλές πωλήσεις. Ναι, έχεις εφρά διαλόγου και έχεις και τη δυνατότητα να επιχειρηματολογείς ακόμα και όταν η κατάσταση είναι εις βάρος σου. Ναι, μπορεί να γυρίσει το αποτέλεσμα δηλαδή. Εντάξει. Έτσι. Όταν είχα πάει σε μια εταιρεία να γίνω πολιτής, ναι. Στην πυγμή ΕΠΕ. Ναι. Ακούς. Λοιπόν. Πυγμή ΕΠΕ. Πυγμή ΕΠΕ. Κυλιτίδια ακούτε. Στην πυγμή ΕΠΕ. Με είχαν πάρει. Ενώ πουλούσε αυτή η εταιρεία. Κουρασάν, πατατάκια. Πυγμή. Πυγμή επέλε. Λοιπόν, είχα και ένα Ford Fiesta Car, αυτό που ήταν τα πόνι, σε στυλ πόνι. Α, τα επαγγελματικά. Τα επαγγελματικά, ναι. Και ήμουν φοβερός. Και με είχαν πάρει, ενώ είχαν δώσει βιογραφικά άνθρωποι που είχαν σπουδάσει marketing. Ναι. Πήγαν, άκου χιλιτήρια γελάσεις. Πήγαν αυτοί, πήγανε και δεν τους πήρανε. Εν τω μεταξύ, πάω εγώ και είναι να προκριθώ εγώ και άλλοι δύο που έχουν τελειώσει marketing. Ναι. Και έλεγε ο ένας που ήταν δύο συνέδεροι.
Μα αυτός είναι τρελός, λέει. Ναι, αλλά πουλάει, λέει. Είναι τρελός. Ναι, αλλά οι άλλοι, λέει, έχουν σπουδάσει, ρε, εσύ. Ναι, δεν πουλάει. Κώστα, έλεγε. Έλεγε ο Κώστας, συγχωρέθηκε ο ένας. Λέει, ρε γαμώτο, λέει. Ναι, αλλά αυτές τις πωλήσεις πώς θα είναι. Ναι, αλλά έχει πτυχίο, λέει. Να πάρουμε, λέει, να πάρουμε το τρελό. Εγώ κρυφά ακούγα. Για κρυφά ακούσει. Να πάρουμε το τρελό, λέει. Εγώ να πούμε. Και κάναμε φοβερές πωλήσεις. Τα κουράζαμε. Πυγμή. Ναι. Έτσι. Κάναμε πωλήσεις. Άρα εγώ είμαι πολιτής. Δεν είμαι. Είσαι επικοινωνιακός. Δεν είμαι ραδιοφορικός παραγωγός. Είμαι πολιτής. Εντάξει, είμαι πολιτής. Είσαι έτσι, τους, πιο πολύ. Πιο ναι. Βιρτουόζους, να το πω. Εντάξει. Του ραδιοφόρου. Μια μέρα πουλούσα στο στρατιωτικό πρατήριο. Και ήταν ένας τύπος. Φαντάρος. Όχι. Α, ως πολιτής στο στρατιωτικό πρατήριο. Ναι, ναι. Αν μπει εκεί θα έχει καλή οικονόμα γιατί έχει καλό ποσοστό. Ναι, είναι πολλές παραγγελίες. Αυτά είναι παγάκια. Του Τιτανικού τα παγάκια. Μου λέει, είναι ένα στραβόξυλο, λέει ο διοικητής εκεί. Μεγάλο στραβόξυλο. Ναι. Αρχές δεκαετίας του 90. Του 90 δεν θυμάμαι το όνομά του, ούτε θα το έλεγα αν. Ναι, εννοείται. Δεν, σε καμία των περιπτώσεων. Άνθρωπος, τέλος πάντων, πάω εκεί την πρώτη μέρα, του λέω αυτό και αυτό και τα λοιπά. Δεν με μιλάει. Λέει, μπορείς να περάσεις, λέει, την άλλη εβδομάδα. Όποτε θέλετε, λέω. Μου λέει, είσαι αθλητής ή ο γυμνάζομαι. Ναι. Λέω, ναι, ναι, είμαι αθλητής. Παίζει μπάλα, ναι, αλλά είμαι κοντός, λέω. Δεν είμαι, παίζω τέρμα, λέω, αλλά είμαι κοντός, λέω, και δεν μπορώ να παίξω σε ψηλό επίπεδο, να πούμε. Ναι, και κάνουν μια κουβέντα την πρώτη μέρα, ενώ με διώχνει, με ξαναφέρνει πίσω, να πούμε, και μου λέει, ξέρεις εσύ, μου λέει, έχω ένα βάσανο. Ένα μπορώ, του λέω, τι βάσανο έχεις? Σιγά, είναι υγείας, του λέω. Λέει, όχι. Άρα, λέω, λύνεται. Ξέρω εγώ, μου λέει, και είχε μπλέξει η κόρη του μένα που δεν τον ήθελε και τα λοιπά. Καλά, εντάξει. Ναι, από εδώ, από εκεί. Στου παλιού στρατιωτικού, αυτά ξέρει την ελληνική. Στρατιωτικού. Έλα, μωρέ, λέω, μαλάκωσε λίγο τώρα, γιατί θα σου πω να κάνει το σκληρό, του λέω. Χειρότερα είναι τα πράγματα. Μαλακούρα, λέω, και από εκεί και πέρα λέω με τον τρόπο. Δεν έχω τρόπο, λέει, είμαι, λέει, αψή. Έλα, μωρέ, του λέω, θα βρει τρόπο, λέω, μην κάνει, και γίναμε φίλοι. Πεζικάριο, έτσι. Πεζικάριο, παιδαρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάθε φορά πήγαινα και μου έλεγε, μόλι χώρισε η κόρη του από αυτόν. Ηρέμησε. Φίλε, έδωσε μια παραγγελία. Έχει δώσει. Και τυχερός ήσουν. Ναι, ήμουν τυχερός. Έπεσα πάνω στο χωρισμό. Στο χωρισμό. Τι δέκος ήμουν. Κατάλαβες. Αλλά ένιωθα πολιτής. Έχει ο άλλος να μου πει τον πόνο του, να πούμε. Γιατί να μου τον πει. Εντάξει, μπορεί να. Συμβαίνει αυτό σε πολλούς ανθρώπους. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πάσχουν από. Όχι από στομά, από αυτοί. Δεν έχουν κάποιον να τους ακούσει. Λες. Να τους μιλήσει. Λες, Ο κόσμος σήμερα είναι πολύ πιεσμένος. Έχουμε βαθύνει να μας μιλάνε όλοι. Όλοι μας μιλάνε και κάποιος να μας ακούσει. Εγώ ξέρω ότι τώρα το καλοκαίρι πολλοί άνθρωποι έχουν πάθει κρίση πανικού, να πούμε. Θα τα πω για αυτά. Πριν πω κάτι, τώρα μια και με έφερε στην πομπή. Ναι. Και θέλω, πέρα από τα ταλέντα τα υπόλοιπα που αναλύεις κατά κύριο τον εαυτό σου, να σε ευχαριστήσω και πάλι δημόσια. Για την ανθρώπινη συμπεριφορά που έδειξε σε ένα προσωπικό μου θέμα. Εντάξει. Έλα, εντάξει, τώρα. Ναι, μικρό μεν, ωστόσο. Μικρό, ναι, μικρό μεν και πολύ εύκολα χειραγωγήσιμο και αποκαταστάσιμο. Ωστόσο, η προσφορά και μόνο, εγώ μιλώ σε αυτό, έτσι, τη διάθεση να χρησιμοποιήσει το σταθμό αλλά και τον. Το δικό σου δυναμικό για βοήθεια που το κάνεις, το ξέρω καλά και σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Και σου είπα και πάλι, εγώ δεν το είχα και τόσο ανάγκη γιατί είναι μέσα στο χώρο των. Καλά, εσύ τώρα τι. Αλλά παρόλα αυτά και μόνο η διάθεση, έτσι. Δεικνύει το μέγεθος του ανδρός, όπως λέμε τώρα. Τελεία. Να το σε ευχαριστώ. Τελεία για μένα. 21 χρονών τώρα. Ευχαριστώ δημόσια. Λοιπόν, και ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που στέκεσαι σε ανθρώπους που πάσχονται στους ανθρώπους μας και δεν το λες. Και έτσι είναι το σωστό. Και δεν το λες. Και χρησιμοποιείς και το ραδιόφωνο στην καλή του πλευρά. Είμαι 21 χρονών, λέει ο άλλος. Και μπορώ να βγάλω μέχρι 23 συνεχόμενες έλξεις στο γυμναστήριο. Τι είναι η έλξη τώρα, τι κάνει. Μονόζυγο. Το μονόζυγο. Ναι. Πιστεύεις είμαι σε ικανοποιητικό βαθμό δύναμης και φυσικής κατάστασης. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Θα τον κάνω εγώ μια ερώτηση όμως. Το θέμα είναι. Δηλαδή πώς είναι. Η ανάποδη για η ίσια. Δηλαδή. Η ανάποδη είναι πιο εύκολη. Αυτή. Ναι, ναι, ναι. Είναι εκείνη είναι πιο εύκολη. Αλλά οι άλλοι είναι πιο δύσκολοι. Πιο δύσκολοι. Εντάξει, και μόνο ότι ο αριθμός δεν είναι αμελητές. Ωραίος, είναι δυνατό το παιδί, μια χαρά είναι. Σημαίνει πρώτον ότι δεν είναι υπέρβαρος, δεύτερον λίγη δυνατούς βραχίωνες, όμως έτσι. Ότι έχει καλή τεχνική, γιατί παίζει και ρόλο με ανάσα. Ω, μια χαρά είναι. Ανάσες καλές πρέπει να στην πορεία θα βγάλει περισσότερες. Ναι. Βέβαια. Ναι. Καλός, έτσι. Θα βγάλει περισσότερες. Πολύ καλός. Πριν και επίσης πήρε τον πανικό, σου έχω στον αέρα ειδικά χαιρετίσματα από έναν κύριο γνωστό σου, τον Χρήστο, ναι. Από τις συσκευασίες. Τον ξέρεις, είναι φίλος. Ναι, ποιες συσκευασίες. Έτσι μου πει. Υλικά συσκευασιών έχει βιοτεχνία με συσκευασίες σου. Μπράβο. Α, τον ξέρει ναι, το παλικά. Ναι. Είναι και δικό μου φίλο προσωπικά. Ναι, είναι ναι, και, ναι. Και ο πατέρα του. Και την επόμενη φορά που θα με καλέσει, λέει, θέλει να έρθει και αυτό μαζί για να σου φέρει κάποιο δώρο. Δεν ξέρω τι. Ναι. Είναι φίλο. Αυτό.
Ξέρω γιατί λέει. Ναι, εντάξει, ναι. Δικό σας θέμα. Ναι, ναι. Σ' ακούει τώρα μάλλον και εγώ το δηλώνω. Στέλνω τα συγχαρήκια. Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι τελευταία, τι γίνεται. Τη κρίση πανικού που είπες. Ναι, γιατί έχω μια θλίψη. Τι γίνεται να πούμε, γιατί αυτό το πράγμα. Είναι ανικανοποίηση. Είναι η ζέστη τώρα και η υγρασία που αφήνει. Καλά, αυτά η ζέστη, τα ζέστη τα είπαμε την προηγούμενη φορά και πάλι το έχει τύχει να με καλεί και να επέχει αύριο ένα μήνυ κάψουνα πάλι. Δεν θα τα ξανααναφέρω. Ποια προπόνηση σήμερα εγώ. Καλά έκανε. Έκανα μία ώρα πυγμαχία. Καλά έκανε. Με λίγο προσοχή λίγο. Έκανα βέβαια. Και δυναμικά σπορ. Ναι. Είπαμε, καλή είναι η υδάτωση θέλει μετά. Μια ναι. Χαρά είσαι. Ναι. Μια χαρά. Η δύσκολη προπόνηση με τέτοιες θερμοκρασίες. Για αυτούς που είναι γυμνασμένοι είναι απολαυστική βέβαια. Μας αλλά είναι όμως δύσκολη. Μας έβαλε ο βρωμοδάσκαλος να κάνουμε εκεί πινκ πονκ τα τριάρια και τα τεσσάρια και τα λοιπά. τα πλαϊνά χτυπήματα ξέρετε. Και η σφιγμία, εγώ πήγα τη μεριά του ανεμιστήρα. Στα διαλύματα έβαζα τη μούρη μου. Προσοχή το ει ψήξη σου. Ναι, γιατί είσαι δρομένος. Έχω την πετσέτα. Δηλαδή ναι. Επειδή. Ή φορμάκι ναι. Με κουκουλίτσα. Έχω την πετσέτα εγώ. Ναι. Έχω την πετσέτα. Στα μάξι, γιατί καμιά φορά το παράθυρο δεν μπορώ με το κλιματιστικό. Βάζω την πετσέτα στον αφιέρα και τη γλιτώνω. Καλά κάνεις. Τη γλιτώνω. Ή ναι. Φορμίτσα με κουκουλίτσα. Έτσι. Οι πραγματικά σοφοί που γυμνάζονται χρόνια. Αποφεύγουν να κάνουν προπόνηση Κώστα τελείως γυμνή. Όπως ας πούμε οι πολλοί ποζεράδες. Είναι πάντα ντυμένοι. Αν δεις οι σοβαροί αθλητές είναι πάντα ντυμένοι. Ναι. Ακόμα και ελαφριά το καλοκαίρι είναι ντυμένοι. Έχει το σκεπτικό του αυτό. Το καλοκαίρι η καλή προπόνηση είναι το κολύμπι. Πες μας εκεί που πήγες το τρίμηρο. Πέρασες καλά στα μέρη τα ωραία. Πού? Το τρίμηρο δεν πήγες εκεί προς. Λοιπόν, άκου να δεις. Κολύμπησες εκεί τα νερά τα φοβερά. Δεν πήγα εκεί να κολυμπήσω. Κολύμπησα στο Πλατανίτσι. Στο Καλαμίτσι. Ωραίο το Καλαμίτσι. Είδα γιατρέ πολύ ανατολικό μπλοκ. Πολύ έχει, ναι. Ναι Σερβία, Ρουμανία. Αλλά τι είδα. Και τώρα έχει και Ουγγαρία. Είδα Σερβία, είδα Ρουμανία, είδα Βουλγαρία. Και Βούλγαρους, ναι. Και Βούλγαρους. Είναι κοντά για και αυτό. Και πρέπει τώρα χωρίς να τα ξέρω τα πράγματα πολύ καλά, ναι. Πρέπει εκεί ο πλούτος να είναι λίγο περίεργος. Δηλαδή το 90% να είναι φτωχή και το 10% να είναι πολύ πλούσιο. Πάντως εγώ είδα αμάξια από 1600 έβγαινε και πάνω. Εμένα με περνάγαν στον δρόμο και επειδή το Κόρντομπα είναι σαβούρα στις χαμηλές τροφές. Δεν πατάει. Δηλαδή δεν απολαμβάνω. Ναι, βλέπεις κάτι Jeep Mercedes, κάτι. Δεις, ναι. Δεν απολαμβάνω την οδήγηση. Γιατί δεν την ειδικά απολαμβάνω. Ειδικά σε Σέρβους. Οι Σέρβοι. Πατέρες θα θέλαμε τα νούμερα. Οι Σέρβοι και οι Σκοπιανοί έχουν δίκιο. Οι Σκοπιανοί ήταν αμαξάρες. Τώρα βέβαια αυτή τη Volvo MV60, V40, ιστορίες κουλμπάκι. Είχες καλεσμένο εδώ το φίλο το Στέφανο. Ναι. Που έλεγε το άκουσα λίγο χθες το βράδυ όσο μπορούσα ότι ναι, μεν έχουν τις αμαξάρες, αλλά πίσω έχουν και τα πιτόγυρα τα συσκευασμένα και τα νερά. Ναι, αλλά αυτό παραπειδή είναι οικοκύριδες. Δεν είναι ποζεράδες. Είναι οικοκύριδες ή είναι τύπος τον Νεοέλληνα που έχει το ακριβό αμάξι και του βάζει 2,5 ευρώ βενζίνη. Έτσι. Α, λες να κάνουν την είναι αντίστοιχη. Είναι και τέτοιοι, ναι. Ναι, αλλά ο Έλληνας με το καλό αμάξι είχε τα μπουζούκια. Είχε τα αυτά. Είχε χλιδάρα. Εγώ στην Αθήνα στο σπίτι μου έχουμε δίπλα πάρκινγκ, έτσι. Και πριν μερικά χρόνια. Μέσα στην Αθήνα είπαμε αμπελόγυπους. Πατήσια. Πατήσια, ναι. Έχουμε ιδιωτικό πάρκινγκ που είναι πολυκατοικία μεγάλη. Παλιό κινηματογράφο Θερινό το κάνανε πάρκινγκ. Και έχει βενζινάδικο. Και ξέρει και τον αδερφό μου που αφήνουν τα αυτοκίνητα εκεί και λοιπόν. Τα τελευταία χρόνια είχαμε δει μεγάλο αριθμό Cayenne, Audi, έτσι, εξωτικά αυτοκίνητα για τον Μπέλκο. Τα Audi, τα Jeep. Και τα TT και τα Jeep. Και τα TT, ναι, ναι, ωραία. Κλειστοφοβικά βέβαια, ωραία μεν. Και X3 BMW, πώς τα λένε αυτά τα περίγια, X5, τέλος πάντων, όλα τα καλά αυτοκίνητα. Και μια μέρα πιάνουμε κουβέντα με τον ίδιο. Ξέρω τον αδερφό μου, είσαι με αυτό τον αδερφό μου, το παιδί που το έχει, το βεζινάδικο. Και του λέει, κοίτα αυτά τα μάξα που βλέπεις όλα, μην νομίζεις, λέει, ότι έχονται 3,5 με 5 ευρώ βενζίνη ή σαν να πάνε μια βόλτα μέχρι το Κολονάκι να κάνουν βόλτα και να γυρίσουν. Πάψε. Δεν το πίστευα. Ναι. Του λέω σοβαρά. Σοβαρά μου λέει. Μη σου πω ότι έχουν και βερεσέ. Πότε... Κολονάκι. Ναι, είναι το φαίνεστε που λέμε έτσι. Τώρα κλέβουν αμάξια και στο Κολονάκι έμαθα. Παντού κλέβουν. Είχα μια φίλη. Δουλεύαμε. Δεν με κλέβει το Κολονάκι. Έχω μια φίλη που. Θεσσαλονικιά η κοπέλα. Δουλεύαμε μαζί στο Europoan. Ήρθε από Αγγλία αυτή 7 χρόνια έκανε σκηνοθεσία 8. Η Ελένη. Πολύ καλή κοπέλα. Και πήγε στην Αθήνα να βρει δουλειά. Ναι. Μου λέει, μου κλέβησαν τα αμάξι στο Κολονάκι. Κλέβουνε, μου λέει και στο Κολονάκι. Παντού κλέβουνε. Τι αμάξι είχε, τη λέω. Ένα Audi Α3, λέει S3. Προκαλεί. 250 άλογα. 265 άλογα. Καλά τη λέω, ρε, λακισμένη μη. Για ποιο λόγο δεν πήγε να το βάλει. Θυμάμαι πριν δύο χρόνια που είχαν πειράξει το αυτοκίνητο του Ιορδάνη, του φίλου σου. Ναι. Στο Κολονάκι θα κλέψει τα ακριβά αμάξια και στι φτωχογειτονιέ θα κλέψει τα φτωχά αμάξια που τα φέρνουν για άλλε δουλειέ. Σωστά, ναι. Έτσι πάει. Θέλω καλά, ολόκληρο Audi με 265 άλογα δίλητρο. Είναι τον ήχη. Βάλ το σε ένα γκάρα αφελεστάτη Θεσσαλονίκη. Τι έχει θε τον γκάρα να τον βάλει, νομίζει. Πώ δεν έχει, τι Κολονάκι. Παλεύοντας εκεί με το Σεϊτζέντο δεν με το πειράζουν, λέει εμένα. Έξυπνη. Σε πειράξουν, ρε γορίλα. Έξυπνη κίνηση. Έξυπνη κίνηση. Έξυπνη κίνηση, έξυπνη κίνηση με το Σεϊτζέντο αλέματος. Δεν προκαλεί. Δεν προκαλεί. Δεν προκαλεί. Όχι λεφτά, δεν προκαλεί.
Ναι. Είναι πολύ σύγχρονο. Πολλοί αρκετοί άνθρωποι ευκατάστατοι έχουν δύο αυτοκίνητα. Το καλό το έχουν κρυμμένο και κρυφό με το ναι. μικρό. Και κάποιοι φτωχομπινέδες, να πούμε, έχουν ένα μάξι πολύ καλό και μένουν στο ενίκιο. Ναι, είναι, αυτοί... είναι άλλη τάξη. Είναι... Ναι. ναι, είναι αυτή η ναι. φύπαρξη. Δεν έχουν, τάξη, δεν ναι. έχουν ας πούμε, να το γεμίσουν. Έχει λογιολόγιο Μεζέδες που έλεγε. Έχει, έχει, ναι. Ναι, ο Παπαγιανόπουλος. Διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, έχουμε να πούμε πολλά. Ναι, βέβαια. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τζόνι Χιλιτίδης, Σπύρος νευροχειρουργός. Πώς πάνε οι διαχειρίσεις? Καλά. Καλά πάμε. Καλά. Δύσκολη δουλειά σου. Όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Ναι, αλλά άλλο να πάρεις, ξέρω εγώ, να πουλήσεις κουρασάν και να μην πας. Δύσκολο καλά. Είναι. Και άλλο να ξαπλώσεις κανέναν ανάσχερο. Καλά, εντάξει. Και ναι. να τον πεθάνεις. Ίσως, ναι, δεν είναι. Το διακύβευμα δεν είναι πάντα το ίδιο. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, ούτε έτσι δεν είναι. Άλλο να φας ένα γκολ από την κλειστή γωνία, ας πούμε, ή να κάνεις λάθος ρεπορτάζ. Κι άλλο είναι να στείλεις κάτι. Να στείλεις κάτι. Ναι, ναι, δεν, ναι, είναι, ναι, 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 δεν είναι το ίδιο. Υπό επειδή πάντα, για ναι. να μην κάνουμε την εκπομπή ιατρική, αλλά επειδή μου πετάς ατάκες τέτοιες. Σου πετάω ατάκες γιατί ξέρω τι ναι, είναι. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει λίγο τη θερμοπληξία. Ελπίζω έστω και ένας να κατάλαβε δύο πράγματα. Κάναμε ένα καλό. Λοιπόν, το δεύτερο. Θέλω τώρα τη συμβολή σου για ένα θέμα που το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό στην Ελλάδα και παρακάμπτεται των υστέρων. Ναι. Υποτίθεται είμαστε η πιο νησιωτική και θαλασσινή χώρα του κόσμου. Είμαστε. Οι ακτογραμμές μας έχουν έκταση ξέρω πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Ναι. Και είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε πνιγμούς. Ναι. Ο θαλασσινός υποτίθεται λαός οι Έλληνες, είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε πνιγμούς. Ναι. Πέρσι το νούμερο ήταν ανατριχιαστικό. Φέτος επειδή άλλα τα γκάλο που βγάζουν, μάλλον τα αποτέλεσματα που δείχνουν τα δημόσια site και άλλο τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύονται αργότερα. Ήδη στον πρώτο μήνα διακοπών που είναι ο Ιούνιος, ναι. Πολλοί κολυμπούν και από πιο νωρίς, έτσι, στον Ιούνιο μόνο, έχουμε ή 72, αν είδα καλά, ή 82 πνιγμούς. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ήδη τον πρώτο μήνα. Κοίταξε, τι συμβαίνει. Βέβαια, αρκετοί, θα σου πω τι συμβαίνει. Αρκετοί είναι ηλικιωμένοι, λοιπόν, η θάλασσα θέλει δύο πράγματα. Σου πω αλέφαντο τι μου είπε για τη θάλασσα. Ναι. Στην Καλυθέα ήταν ένας πρόεδρος, ο Σαλευρής. Ναι. Ο οποίος Σαλευρής έπαθε ένα έμφραγμα ρουτίνας που ναι. παθαίνουν πολλοί άντρες, όλοι μας, μπορεί να πάθουμε, αλλά το έπαθε στο λάθος μέρος. Το έπαθε στη θάλασσα. Θάλασσα. Εκεί είναι μια ακτή που πάει ο αλέφαντος και κολυμπάει εκεί κοντά στην Αθήνα. Πες μου λίγο. Βουλιαγμένη, πού πάει. Όχι, όχι, ρε, εσύ. Βάρκιζα. Όχι, μωρέ, πιο μπροστά. Επί μπροστά πού να πάει. Έχει και τέννις και εκεί και. Στην ακτή, ναι, εκεί που είναι το ξενοδοχείο, το μεγάλο. Που είναι το. Βοήθα, μωρέ, δεν το θυμάμαι. Έλα, και εγώ το θυμάμαι τώρα, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Εκεί είναι οργανωμένα. Ναι, πάει, ναι, εκεί είναι οργανωμένα. Ναι. Έχει και μαγαζιά και αυτά. Εκεί ο Σαλευρής, λοιπόν, πήγε πολύ βαθιά στα 67 του, ναι. 68. Μου ήρθε μια ζάλη, ένα πίσω λεφραγματάκι, πάρ το να μέσα. Με λέει ο αλέφαντος, ξέρεις, λέει, εγώ λέω κολυμπάω, λέει, πάει. Του λέω, Νίκο, πας στα βαθιά, φαντάζομαι. Ναι. Όχι, ρε, εσύ, μαλά, τρελός, ναι. μου λέει. Γιατί είναι, Νίκο, λέω, παράλληλα πάω. Είναι έξυπνος. Είναι πονηρός, ναι. Παρ' όλα αυτά. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ναι. Ότι μπορεί να πάθεις. Οτιδήποτε. Μια απλή κράμπα. Μια απλή κράμπα. Μια απλή κράμπα. Και να πανικοβληθείς. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από την έλλειψη ψυχραιμίας. Άρα λέμε, η μάνα του Χέστη δεν έγραψε ποτέ. Παράλληλα πάνε σαν τον αλέφαντο να πούμε. Ναι.
Και το άλλο είναι ότι τρώνε, ρε γιατρέ. Και ναι, αυτό θέλω. Ναι, λοιπόν, αυτό τώρα, για πέσει. Οι περισσότεροι επιδημοί γίνονται στα ρηχά. Στα ρηχά. Πρώτον. Έτσι. Και γίνονται στα ρηχά που έχει και λούμενο δίπλα, αλλά οι περισσότεροι λούμενο δεν ξέρουν βασικέ πρώτε βοήθειε σε πνιγμό. Για δώσε τη συμβουλή σου. Λοιπόν, αν εγώ φάω δύο μπριζόλε. Πάω κακό. Θα εξηγήσω με απλά λόγια πώ γίνεται ο πνιγμό. Ναι. Γιατί το είδα και πώ θα πήγα να κάνω μια βουτιά την Κυριακή έτσι, με ένα φίλο. Ναι. Και παρατηρούσα δίπλα μου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λουωμένων καταρχά δεν ξέρουν μπάνιο. Οι άνθρωποι δεν μπαίνουν να κάνουν μπάνιο. Ήταν στην παραλία 5.000 τόνου και στα 50. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν μπάνιο. Ναι. Όχι, δεν ξέρουν μπάνιο. Γιατί μπάνιο δεν σημαίνει καν, μπαίνουν και κάνουν τον ούφαρο, σημαίνει κάνουν μπάνιο. Ναι. Μπαίνουν, βρέχονται και βγαίνουν. Και κάνουν και κάτι άλλο με στο δέντρο, τέλο πάντων. Λοιπόν, παρατηρούσα τώρα τι παρέε, έφεραν εκεί τα γκασόνια, μπύρε, κλαπ σάντουιτ, πατατάκια, άλλοι βγάζανε φρούτα. Ο πνιγμό στη θάλασσα δεν εξαρτάται από το τίτρο. Τι πίνεις, αλλά από το ακριβώς επειδή τρως και πίνεις. Ναι, λοιπόν, δεν νοιάζει. Και δεν είναι, και δεν είναι οργανικό φαινόμενο, καθαρά φαινόμενο φυσικής. Φυσικής. Η θάλασσα πιέζει, το θαλασσινό νερό πιέζει τα σπλάχνατα κυλιακά. Είναι θέμα φυσικής. Ανεβαίνει προς τα πάνω ο βλωμός που λέμε, δηλαδή μπουκιά αυτού που έχεις φάει, ό,τι και να είναι. Μπορεί να πνιγείς, να έχεις πιει, ας πούμε, μισό ποτήρι νερό. Ή μπορεί να έχεις φάει ένα κομματάκι, ένα φρούτο, ένα βερίκοκο. Και να μπεις αμέσως. Είναι η κακιά στιγμή που λέμε. Όμως θα γίνει μηχανικά. Αποφάσισε τον αεροφόρο εδώ, τελείως. Μόλις γίνει αυτό, επειδή ελάχιστοι ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε αυτό το θέμα, δεν είναι ο δρόμος χωρίς επιστροφή. Ο δρόμος χωρίς επιστροφή είναι ο πανικός. Ναι. Που η πνιγμονία ως φαινόμενο είναι επώδυνο και δύσκολο ακόμα και για έναν γιατρό. Εκτός νερού, που μπορεί να συμβεί και με την κατάποση ενός αντικειμένου, ένα παιδάκι με ξένο σώμα, ακόμα και με ένα γουλιά νερό μπορεί να συμβεί. Φαντάζομαι στη θάλασσα, η οποία για τον άνθρωπο είναι εχθρικό περιβάλλον. Η θάλασσα. Ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν γίνονται οι περισσότεροι πνιγμοί, γίνονται κοντά στην ακτή. Σόπαρε, δεν γίνονται μέσα. Όχι, σπάνια θα γίνει μέσα. Σπάνια, ναι. Λοιπόν, και εκεί θα έχει αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή συνήθως, που θα είναι κανένα ηλικιωμένο, έτσι που θα υπερεκτιμήσει δυνάμεις και θα τρέξει του ανθρώπου με κανένα κρύο ρεύμα. Οι πιο πολλοί πνιγμοί, στη συντηρητική πλειοψηφία, γίνονται κοντά στις ακτές. Και δεύτερον, επειδή από τον πανικό του αυτός που παθαίνει το αίσθημα αυτό είναι ανατριχιαστικό, δεν θέλω να το περιγράψω στον αέρα, πόσο γίνεται όταν νιώθεις να μην παίρνεις αέρα, πριν μπλοκάρουν οι δύο αεροφόροι οδοί. Και αυτοί που θα το βγάλουν και θα τρέξουν να βοηθήσουν δεν ξέρουν να κάνουν την πρώτη βοήθεια. Σε απόφαση τη αεροφόρου οδού έχει 3 με 4 λεπτά, 5 το πολύ. Αν δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, είναι τελειωμένη η υπόθεση. 3-4 λεπτά, γιατί το λες αυτό? Γιατί τόσο ο εγκέφαλος μπορεί να αντέξει χωρίς οξυγόνο. Όταν κοπεί η αναπνοή, τελείως. Τα 4-5 λεπτά, όλες οι μέθοδοι ανάνυψη, αφαίρεση ξένου αντικειμένου, η κάρπα, όλες οι καρδιοπνευμικές ζώνες χωρίς το φίλι ζωής είναι 4-5 λεπτά. Αυτοί που είναι εκπαιδευμένοι ξέρουν να το κάνουν. Όμως είναι δύσκολο και υπόδεινο ακόμα και γιατρό. Και γιατρό να του συμβεί αυτό. Πόσο μάλλον για ένα που δεν το ξέρει. Γι' αυτό συμβαίνουν οι πνιγμοί. Άρα λοιπόν, βασικό, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα όταν έχουμε φάει. Είναι νόμος αυτό. Και όταν έχουμε πιει επίσης, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα. Ακόμα και όταν βάλεις τα πόδια σου μέσα δηλαδή. Όχι, όχι. Αν μπεις. Εγώ σου λέω, έχουν γίνει πολλοί πνιγμοί σε 2 μέτρα βάθος. Σε 1,5 μέτρο. Ακούτε το νερό να φτάνει μέχρι το νερό. Μόλις πας να κάνεις την κίνηση στην κολυβητική, αρχίζει η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνεις σωματική κόπωση. Όχι. Με οι περισσότεροι που πνίγονται που είναι και λίγο μεσήλικες ή ηλικιωμένοι και έχουν φάει. Ή τίποτα παιδιά που έχουν πιει κανένα δύο ποτηράκια με αλκοολούχα και μπαίνουν μέσα, δεν κάνουν καν κολύμπη. Μπαίνουν μέσα, βραχούν λίγο, κολυμπάνε και νιώθουν τη ζάλη αυτή ότι κατεβαίνει στην τραχεία ξένο σώμα, πανικοβάλλονται, θα πιει και θαλασσίνο νερό από τον πανικό σου αν δεν είσαι εκπαιδευμένο και τελείωσε το θέμα. Ναι. Δεν σε βγάλουν, έχει τελειώσει. Α, δεν χρειάζεται δηλαδή να αυξήσει κανένα εξηγώ δηλαδή, ναι, να κολυμπήσει. Εξηγώ, δηλαδή, εξηγώ δηλαδή ότι ο πνιγμό είναι αποτέλεσμα του τι έχουμε δηλαδή, φάει. Είναι είσαι φαγωμένο και κάθεσαι σε μια καρέκλα και δεν μιλάω για φαγητό υπερβολικό. Αυτά τα τάπε. Μιλάμε σούπα, μπορεί να πνιγεί να έχει φάει. Μα βλέπω παρέε μπροστά. Και πέρα να μπει μέσα η άλλη κοπέλα τώρα. Είναι έγκλημα. Είναι ρώσικη ρουέτα με όχι μία σφαίρα αλλά με πέντε σφαίρε θα μάλιστα. Είναι θέμα τύχης να βγεις, όχι να βγεις. Πόση ώρα πριν πρέπει να τρώμε, κάνα τρίωρο. Ένας άνθρωπος που θέλει να κολυμπήσει στη θάλασσα πρέπει τουλάχιστον μια μισή με δύο ώρες πριν να μην φάει τίποτα. Τίποτα. Άντε το καφέ που πίνεις στα beach bar που πάνε, εκεί δεν πίνεις μόνο τροφή. Πίνεις μια γουλιά και κάθεσαι και ξεροψίνεις τον ήλιο. Ναι. Γι' αυτό μπαίνεις. Ναι. Τίποτα στερεά τροφή, τουλάχιστον μια μισή με δύο ώρες πριν το μπάνιο. Δύο ώρες πριν. Αν έχεις σκοπό να κολυμπήσεις και να κάνεις σωματική κίνηση ή να πας στα βαθιά. Ηλικιωμένοι τρόποι έχουν προβλήματα. Αναπνευστικά, καρδιακά. Δεν ανοιγόμαστε. Γιατί αν ανοιχθεί ο ηλικιωμένος δεν έχει ούτε δύναμη ούτε να φωνάξει, ούτε να τον αντιληφθούν, ούτε να τον φέρουν πίσω. Εκεί την πατάνε ηλικιωμένοι, ένας Γερμανός που πρόσφατα την έπαθε τη δουλειά, έγινε έτσι που μας ενημερώσαν. Ανοίχθηκε ο άνθρωπος, έπαθε καρδιακή ανακοπή, τέλος. Λοιπόν, η θάλασσα θέλει προσοχή. Η θάλασσα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Όχι φαγητό. Όχι αλκοόλ. Το αλκοόλ επίσης μπορεί να σου δειγνύσει μεγάλο πολύ. Πιο πολλοί πίνουν και παίρνουν να βουτήξουν να ξελεμπεκάρουμε. Δηλαδή, άμα πιείς τρεις-τέσσερις βότκες να πούμε. Τρεις-τέσσερις χωρίς να φας. Ναι, κοίταξε. Αυτό δεν συμβαίνει συνέχεια που λέω. Ναι. Γιατί αν συνέβη συνέχεια θα γίνει ρουθούνη να το πω στην καθομιλουμένη. Ναι. Όμως, όπως δεν οδηγούμε μεθυσμένοι. Εκεί στο καλαμίτσι που δεν μπαίνουμε μεθυσμένοι. Έχω ένα φίλο. Θάλασσα, ούτε μπαίνουμε πιωμένοι. Τον Αχιλέα που είναι, έχει ξενοδοχείο. Ναι. Βρεθήκαμε εκεί σε τρεις ώρες ή πιο 8 βότκες.
Τρεις ώρες. Βούτυξε. Δεν βούτυξε. Εντάξει, είναι σόφρον ο άνθρωπος. Καλά, μπορεί να πεθάνει και. Ναι, δεν βούτυξε. Με τις 8 βόλτες, 40 βαθμοί. Δεν βούτυξε. Και είναι κρίμα, ξαναλέγω, ότι υποτίθεται είμαστε θαλασσινή χώρα. Και ο αριθμός των τουριστών που πνίγονται είναι αμεληταίος μπροστά στους Έλληνες. Ναι, μεν και οι ξένοι πνίγονται γιατί και αυτοί πολύ νεαροί. Στο σχολείο δεν τα λένε, ρε. Λοιπόν, δεν ξέρει ο κόσμος τις βασικές αρχές ανάνυψης. Κάνουν την προσευχή, έτσι, να πούμε, αλλά δεν λένε. Ο Εθνός Σταυρός κάνει κάποια προγράμματα που. Το κοίταγα σήμερα με την νηστή μου και το βλέπαμε. Κάνει κάποια προγράμματα που βοηθάει κάποιους επαγγελματίες να πάρουν κάποια πιστοποίηση, να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο. Γιατί θα συμβεί μία φορά το κακό. Και εκείνη τη φορά που θα συμβεί θα χάσει έναν άνθρωπο. Να του ρωτάει ο Βασίλης από το κέντρο. Στα ποσοστά των πληγών συγκαταλέγονται και αρκετοί τουρίστες. Λέει ναι, που κολυμπάνε έχοντας. Ναι. Ποιοι αρκετά. Είναι αποκλειστικά για Έλληνες. Όχι, όχι. Η έρευνά σου είναι. Έχει να κάνει μόνο με Έλληνες για το. Όχι, όχι, έχει και με τους ξένους. Όμως όταν τελειώσει την καλοκαιρινή σεζόν και βγάλουμε τα αποτελέσματα, είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσοστό για ένα θαλασσινό. Στον Άλυμο. Στον Άλυμο. Στον Άλυμο πάει ο Τρελάρας και η κολυμπάει. Είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσοστό για ένα λαό θαλασσινό. Αντίστοιχα, τέτοια ποσοστά δεν έχουν ούτε Ιταλία ούτε Ισπανία. Εντάξει, που θέλουν και αυτοί μεσογειακοί λαοί. Δεν έχουν τέτοια ποσοστά. Χαιρετίσματα στο Σιρόπουλο από τη Βέρεια. Λέει καλά λόγια για μένα, οπότε δεν διαβάζω το μήνυμα. Αν με έβριζε, θα το διάβαζα πολύ ευχαρίστω. Οπότε αυτά τα λίγα, το λίγο προσοχή το νερό. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ναι. Άρα είπαμε για, τους, για το νερό, την προηγούμενη φορά είπαμε για τους... Ναι, λέμε κάτι, μια κάθε φορά. Να αφήσουμε τα εξειδικευμένα, γιατί είναι λίγο και ίσως για τον κόσμο και βαρετά, αλλά πράγματα απλά που τα ζω το καλοκαίρι. Παρακολουθείς αθλητισμό, οι μεταγραφές, ο Ολυμπιακός κάνει καλές μεταγραφές. Κάνει κάτι, άκουσα κάτι. Πάω, έκανε δύο πολύ καλές. Θεματοφύλακα πήρε ο Πάω. Πήρε καλό θεματοφύλακα. Και δύσκολο ακούσει να λες ότι η ομάδα χτίζεται από το ένα. Βέβαια. Πήρε καλό θεματοφύλακα από ό,τι λένε. Πήρε καλό θεματοφύλακα, πήρε το ΜΑΚ, πολύ καλή μεταγραφή. Ο προπονητής του. Αρκεί να μην. Και να μην πίνει. Ναι, λοιπόν, και από εκεί και πέρα τώρα θέλει να παίξει 4-4-2. Εγώ το λέω Ιούλιο μήνα με αυτό το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ στα χαφ. Δεν μπορεί να παίχτεί το 4-4-2. Πότε είναι για την Ευρώπη? 30 Ιουλίου, κάπου τόσο. Είναι 29. 29, ναι. 30 Ιουλίου. Ο Πανιώνιος νομίζω παίζει μεθαύριο. Παίζει πάνω ο Πανιώνιος, ναι. Δεν στέκει το 4-4-2. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο για το υλικό του ΠΑΟΚ το 4-4-2. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πολύ γρήγορο στόπερ ψηλό στη θέση του Βαρέλα και χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πολύ γρήγορο Σακχόφ να παίξει δίπλα στον Τζίμιρο. Πάρα πολύ γρήγορο Σακχόφ. Θα τους πάρει, λες. Επίσης χρειάζεται τρεις παίκτες, εγώ θα πω. Ναι. Δηλαδή ο στόπερ, ναι. ο Χαφ, ναι. Αλλά επειδή το 4-4-2 χρειάζεται και εξτρέμ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στερείται αυτή τη στιγμή ενός παίκτη που θα είναι πραγματικά εξτρέμ και θα έχει και στοιχείο οχταριού. Τι σημαίνει στοιχείο οχταριού και εξτρέμ? Σαν τον καλό Βιερίνια. Ναι, ο Βιερίνια δεν έχει στοιχείο οχταριού, είναι εξτρέμ και δεύτερο εννιάρι. Θα σκοράρει κιόλας. Είναι πολύ καλό στο σκοράρισμα. Ναι. Με σούτ από μέση απόσταση, καλά ποδάρια κτλ. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Τζαλ Μακάμπος, ο οποίος είναι ένας παλιωμοδίτης εξτρέμ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος χαμάλης όμως. Δηλαδή θα μαρκάρει πάρα πολύ καλά, πειθαρχημένος ποδοσφαιριστής. Γυμνασμένος. Πάρα πολύ γυμνασμένος, ναι, ναι. Πάρα πολύ γρήγορος, αλλά τον γκολ δεν το βλέπει. Ναι. Είναι πολύ καλός εξτρέμ να σερβίρει. Η άλλη μεριά δεν υπάρχει. Αν πούμε ότι ο Μάκ θα παίξει δεύτερο φορ, μετά έχεις έναν Ενρίκε τρελό. Έχεις έναν Ενρίκε τρελό και έχεις ένα Πέλκα που δεν είναι. Ναι, ο Πέλκας δεν είναι. Δεν είναι εξτρέμ. Ναι. Ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι. Ο Πέλκας είναι ο αναπληρωματικός του ΜΑΚ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το ξέρουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και ο Μπίζεσβαρ οπωσδήποτε δεν είναι παίκτης γραμμής. Άρα πόσους παίκτες θέλει και πόσα λεφτά υπολογίζεις ότι πρέπει να δώσεις? Κοίταξε, τα λεφτά εγώ δεν μπορώ να πω, αλλά θέλει. Ένα πολύ καλό center back θέλει 1 εκατομμύριο. Τουλάχιστον. 1,5 εκατομμύριο θέλει ακόμα ένα πολύ καλό half και άλλο 1,5. Θέλει 4 εκατομμύρια. Μες στον έλα. Τουλάχιστον 4 εκατομμύρια και για να στηρίξει. Εν μέρη, αυτό που εν, μέρη, εν μέρη το 4-4-2. Και ίσως ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Σέρβος, να είναι πολύ έξυπνος. Ναι. Γιατί είναι έξυπνος? Γιατί με αυτόν τον τρόπο, σαν να θέλει να ανεβάσει τον πύχη με το Σαββίδι, γιατί λέω εγώ παίζω έτσι, αλλά για να παίξω έτσι, που σημαίνει ότι αυτό το σύστημα, αν έχω τους κατάλληλους παίκτες, θα δώσω και θέαμα. Που ο Φουκαράς ο ΠΑΟΞΙΣ, σε εισαγωγικά και μη, δεν βλέπει θέαμα. Δηλαδή, πήρε το κύπελο στην. Πήρε φέτος ένα κύπελο και. Εγώ δεν θα πω για τον goal to offside. Ήταν ένα παιχνίδι. Να μην φάω goal. Μέτριος τελικός, ναι. Έχουμε δει πολύ καλύτερο. Έχω δει εγώ τελικούς από το 78-79 που παρακολούθησα τον πρώτον
τελικό. Ματσάρι, ψέματα 77-78 το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Πανιόνιο ΑΕΚ 3-1. Πήγα Καστοριά Ερακλής 5-2. Πήγα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-1. Πήγα Παναθηναϊκό Λάρισα 1-0. Το πήρε. Το 83 ποιο τελικό ήταν. Είδε στα μάτια στο μυαλό μου. Το 84 πάντω ήταν πάνω. Το 83 ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Το 84 2-0 ο Παναθηναϊκός στη Λάρισα. Το 86, το 86 4-0. Ναι. Και χαμένο πέναλτι. Ναι, ναι. Ναι, με τον Αρβανίτη και τον Σαραβάχο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δει μπάλα, ρε. Έχουμε δει ωραία μπάλα. Παιχνίδια. Έχουμε δει μπάλα. Πώς έχουμε δει όμως και μέτρια παιχνίδια. Στελικώς. Το 4-4-2, αν δώσει ο Σαβίδης 4 εκατομμύρια, θα μου πεις, μιλάτε γιατί. Ναι, 4 εκατομμύρια θέλει. Ή αν είναι τόσο μάγκας και φέρει παίκτες με δανεικούς και τα λοιπά και είναι καλός στο Τσισιάκοφ που έχει και ο Μίχελ και όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τον Ταλαβέρι. Το 4-4-2 με καλός center back, με καλό αμυντικό half και καλό extreme θα δώσει θέαμα. Θα δώσει θέαμα και αν το παίξει και ο Ολυμπιακός που μαθαίνω το παίζει και ο 4-4-2 ο Αλβανός ο προπονητής. 4-4-2 η ΑΕΚ πιο σφιχτή. Παναθηναϊκός δεν ξέρω, το και αυτός παίζει. Παναθηναϊκός δεν έχει και η ομάδα σου. Παίζει αυτό. Θα δούμε λίγο θέαμα. Ναι. Τουλάχιστον. Θα δει θέαμα τον Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι στο. Αρνητικό. Στην πίσω μεριά. Ναι, ναι. Θα είναι στο νητικό σε ζωή. Στην πίσω εντάξει. Τώρα μέσα εκεί πέρα τώρα πήρε. Κοίταξε να δει τώρα. Πήρε ο Αλαφούζος τώρα δεν κατάλαβε. Α σε παρακαλώ. Εγώ Παναθηναϊκός μου λέει. Μην χαλά την εκπομπή. Μίλα και για τον Άρη. Μίλα για την ΑΕΚ. Ναι, α ακούνε τα φιλαράκια μου εξή τη Βέρεια ο φίλο μου γιατρού. Μίλα για την ΑΕΚ. Α Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι η πιο συμπαγή. Γελάει χιλτήτη. Α το τώρα. Η ΑΕΚ είναι πιο συμπαγή ομάδα που δεν θα χρειαστεί να αλλάξει πολλού παίκτε. Το γήπεδο πάλι αργεί όμω. Το γήπεδο τώρα είναι το παραμύθι του Μελισσανίδη. Η Ιέρα είπε ότι από εβδομάδα θα βγουν οι άδειε. Εντάξει τώρα, από ό,τι θα γίνει. Ξέρει, ο κόσμο τη ΑΕΚ, επειδή έχω πολλού ουσιαστέ, είναι με το γήπεδο έχουν δώσει μεγάλη πίστοση χρόνου. Δηλαδή τώρα το γήπεδο ίσω του καίει πιο πολύ από τα υπόλοιπα. Γιατί πάνω σε αυτό έχει επενδυθεί μια ολόκληρη φιλοσοφία τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ. Μπορεί να του έχει τέταρτο πέμπτο δηλαδή ο Μελισσανίδη και με την προοπτική ενό γηπέδου. Μα αυτό περιμένουν τότε, είναι Αγία Σοφιά. Αυτό είναι κάτι που είναι και σημαντικό την Ελλάδα. Δεν είναι ο υποστηρικό γήπεδο, έχει χρόνια. Είναι μια ουτοπία και ο εξής μπορεί να έχει αυτό που λέμε το όραμα. Μα το πέρασαν. Ένα όραμα. Το πέρασαν το όραμα. Ναι, το πέρασαν ένα όραμα. Ναι. Ποια ομάδα στην Ελλάδα μπορεί να δώσει όραμα στους οπαδούς της. Οποιαδήποτε έχει. Οποιαδήποτε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει όραμα στον Ολυμπιακό. Κατά τη γνώμη μου, ταπεινή γνώμη. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Για να μάθουμε. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να δώσει όραμα στον κόσμο της. Ναι. Έτσι. Ναι. Όταν η κεφαλή της ομάδας είναι αποφασισμένη το όραμα θα πει να το υλοποιήσει. Τέλα. Πολύ απλά πράγματα. Ναι. Και για να το υλοποιήσει χρειάζονται δύο πράγματα. Γνώση του αντικειμένου και χρήματα. Αναλόγως σε ποιο επίπεδο κινήσει. Ναι. Και ποια ομάδα του. Και ο μακεδονικός του κ. Ανδρώνη, ας πούμε, μπορεί να δώσει όραμα στον κόσμο του αν οι στόχοι που τεθούν αποφασιστεί να υλοποιηθούν με τον ΑΒ τρόπο. Κοίταξε, ποια ομάδα μπορεί να έχει όραμα. Όλες οι ομάδες μπορεί να δώσουν όραμα. Η ανόητη Αριανή. Ανόητη σε εισαγωγικά. Έτσι, όταν το όραμα είπαμε. Το όραμα το υποστηρίζει κιόλας. Σε έδωσε μόνο όραμα ένας 60χρονος προπονητής, ο Γιαννάκης. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Ο οποίος Γιαννάκης αυτή τη στιγμή είναι ο δούριος ύπος του Λάσκαρη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης. Του πειράζει του Αγιανού πολύ με το Γιαννάκη. Ναι. Του πειράζει. Ο Γιαννάκης αυτή τη στιγμή είναι δούριος ύπος του Λάσκαρη. Δούριος ύπος. Θα δείτε σε τρεις μήνες τι Γιαννάκης είναι να πούμε. Θα δείτε σε τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι σαν προπονητής δεν έχει την πορεία που έχει σαν παίκτης. Τώρα ναι. Πονηρή τώρα αυτή η Αθήνα. Αλλά έχει παίξει μεγάλο μπάσκετ στον Άρη. Ήρθε τώρα βρήκε εκεί πέρα έδαφος. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά, αλλά τι. Σου λέει κάτσω 3-4 μήνες στον Άρη 5. Να κάνω ό,τι αντέξω ναι. Και μετά θα πούμε κατέρευση ομάδα. Ωραία, εμείς πολεμήσαμε, κάναμε αυτό το αυτό. Και στον Ρωμάτο με μια κακή στιγμή. Και πάει στην ΑΕΚ μετά προπονητής, θα πάει στον Ολυμπιακό, θα πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί να μην πάει. Κάποια. Κοιτάξτε, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να πάει. Δύσκολα. Χωθεί σε καμιά ΑΕΚ. Έχουν ξεφύγει. Χωθεί σε καμιά ΑΕΚ. Για ποιο λόγο. Τι χωθεί, γιατί. Μα είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του Άρη ο Γιαννάκης. Έλα μωρέ τώρα, ποιο Άρη. Ο Άρης τελείωσε στο μπάσκετ. Το όνομά του όμως είναι μπασκετικό παράδειγμα. Θα τραβήξει μεγάλο. Τώρα έβγαινε ο κύριος Καμόρα, μιλάγαμε, μου λέγε Boston Celtics φοράει φανέλα. Ναι. Τελειώσαν οι Celtics. Τελείωσε. Είναι όμως Boston Celtics. Ο Άρης τελείωσε σε σωματείο. Άλλο αυτό. Ναι. Το μπασκετικό σου Άρης τώρα δεν είναι. Αν το πάμε επειδή στον Άρη. Επειδή κάποτε είχα. Ο Άρης τελείωσε σε σωματείο. Κάποιος οπαδός του Άρη με είχε παρεξηγήσει αυτά που έλεγα. Ναι. Παρ' όλα αυτά σου ξέρω ότι ο μπασκετικό Άρη. Αν του πάρει τον μπάσκετ του Αριανού τώρα. Οι Αριανοί δεν κατάλαβαν αυτή τη στιγμή τον κίνδυνο που διατρέχουν να χάσουν το σωματείο του. Αυτό που είδε για το όραμα. Του έδωσε ένα όραμα ότι θα. Αλλά αυτή τη στιγμή οι Αριανοί, αν χάσουν το μπάσκετ, που είναι πολύ πιθανόν. Γιατί το χάσουν το μπάσκετ. Το χάσουν το μπάσκετ με χρέη, φεύγει ο ένας παίκτης, προσφύγει ο άλλος παίκτης. Έχουμε τέτοια. Έχει τέτοια θέματα. Ήξερε ότι έχει χρέη ο πρόεδρος. Εάν ο Άρης δηλαδή φύγει
από το μπάσκετ και γίνει, ας πούμε, μια αμελητή αποσότητα. Ίσως γι' αυτό ο Άρης το Γιαννάκη. Είναι το μοναδικό, ναι, μπράβο. Γιατί είναι αριανό. Προδότη είναι. Ναι, φιλοχρήματο είναι. Με το χίλιαρο το πετάγανε, δεν είναι. Άσε να του λέμε τώρα παραμύθια του αριανού. Άσε τώρα. Ακούν και νέα παιδιά τώρα. Του καλάμε το όραμα. Πάνω στον παρομετρισμό του οπαδό, όταν έχει λατρέψει έναν παίχτη ίνδαλμα. Ναι. Και τον Γκάλι φερθήκαν άσχημα. Και ο Παναθηναϊκή στο Σαραλάκο φερθήκαν άσχημα όταν πήγε στην ΑΕΚ. Ναι. Όχι τόσο άσχημα, αλλά ενόχλησε. Ναι. Και ο Ολυμπιακή στο Δελικάρι φερθήκαν άσχημα όταν πήγε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι. Δεν θες η σημαία σου να αλλάζει σύλλογο. Σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ναι. Και θα αντιδράσει άσχημα ο οπαδός τη στιγμή εκείνη παρομετρικά. Μετά θα το μετανιώσει βέβαια, όταν έχει συνδέσει αυτού που το όνομά του με μια μεγάλη πορεία στην ομάδα του. Α, σε ενοχλεί αυτό που βλέπεις. Το πέτσε που χειροκρότησε ήταν με μια αντίπαλη ομάδα, με αντίπαλο δέος, που και ο ίδιος πέτσε ενοχλείται. Θυμάσαι ο Σαραβάκος είχε το πέναλτι τότε με την ΑΕΚ και έκλαιγε, που του φωνάζανε το σύνθημα πέτα τη φανέλα. Λοιπόν, ωστόσο και ο Δωμάζος άλλαξε ομάδα. Και ο Ντονιάδης φορέ στη φανέλα του Ολυμπιακού, σε ενοχλεί. Το Μητρόπουλος. Καλά, Μητρόπουλος είναι άλλη ιστορία. Και πάλι στέκεσαι με κάποιον. Ο Αλεξανδρής άλλαξε ομάδα, έτσι. Μισήθηκε από τους Αλεξίδες μετά πάρα πολύ. Ποιος πιστεύει, δεν θέλει να συμβαίνει. Ποιος πιστεύει, γιατί. Οπότε, συγγνώμη, δεν παρεξηγώ με τον οπαδό που θα βρει ένα τέτοιο παίχτη. Ποιος πιστεύει ότι μισήθηκε περισσότερο από όλους αυτούς που είπαμε. Θα πω εγώ πιο μεγάλο μίσος που πήρε. Ο αείμνηστος κυράστας του Ολυμπιακού. Έτσι νομίζω εγώ. Θα σου πω εγώ, φίλε, ποιος. Ταπεινή μου γνώμη. Αυτό που έκανε ο Φασούλας στους Παοξίδες. Α, και αυτό το ξέχασα. Αυτό το ξέχασα, που έκανε ο Φασούλας στους Παοξίδες ήταν η μεγαλύτερη αυτή, ρε φίλε. Ναι, γι' αυτό και την ξαναγύρισε ποτέ. Αν πας στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Γιατί ταυτίστηκε με το κακό, υποτίθεται. Ναι. Έτσι, με το... Ο κομμουνιστής που πήγε για ο Κουκουές πήγε για τα λεφτά, να πούμε. Ναι. Ο Κουκουές που είχε χρήμα και. Ναι, και. Τέλος πάντων, τότε που πάω. Πιστεύεις ότι μισήθηκε περισσότερο από το Φασούλα άλλος στον ελληνικό χώρο. Στον μπάσκετ. Γενικότερα, σαν αθλητής. Δεν νομίζω θα ότι. Θα πρέπει να με βοηθήσει τη μνήμη μου λίγο. Ποιοι φύγανε από ομάδες και τους μισήσανε. Σου ανέφερα αυτούς που ξέρω. Και άλλοι πολλοί, αλλά οι δάλματα. Α πούμε, ο Χατζηπαναγκής δεν άλλαξε ποτέ φανέλα. Γι' αυτό η Ηρακλήδη είναι με αυτόν τον τάφο. Γι' αυτό πεινάει ο Χατζηπαναγκής. Άλλο αυτό. Ναι. Θα έπρεπε. Ο Ρώσος, α πούμε, δεν άλλαξε φανέλα. Ο Χατζηπαναγκής τώρα. Ο Αποστολάκης δεν μισήθηκε. Μπέφτει τον Ολυμπιακό και στον Παναγκό. Ο Καλατζής δεν μισήθηκε που φύγει από τον Παναγκό και στον Ολυμπιακό. Και ο Βαμβακούλας έφυγε. Και ο Σαργκάνης έφυγε. Ναι, και ο Σαργκάνης έφυγε. Ποιος μισήθηκε όμως παραπάνω. Νομίζω ο Φασούλας, έχεις δίκιο. Εγώ νομίζω ο Φασούλας. Ο Φασούλας μισήθηκε. Ο Γκάλης απλά και ο Γιαννάκης. Γκάλη τον διώξανε. Ναι. Είναι διωξομητρούδης. Ορίστε. Α, ναι, ο κύριος Χιλιτίδης. Ναι. Ο 14 λέει. Ναι. Ο 14 όμως. Πρόκειται τώρα. Ο 14. Ναι, από αυτά που και εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τότε πώς έγινε τα γράφη. Νομίζω ότι πιο πολύ ενόχλησε. Το ότι αγαπήθηκε εξίσου τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πολύ. Ίσως αυτό να ενόχλησε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ότι και ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγάπησε. Ναι. Έτσι. Περισσότερο. Πάω ότι δεν το θεωρήσαμε δικό μας παιδί. Σεβαστήκαμε ως ένα παίχτη που εμείς τον πήραμε στην καλή του εποχή. Έπαιξε μεγάλη μπάλα. Το συμπαθείς. Στον ΠΑΟΚ. Πολύ. Σαν Παναθηναϊκός. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Πιστεύεις δηλαδή ότι του Σαλπικίδη Παναθηναϊκοί τον σέβονται πολύ. Κοίταξε. Περισσότερο. Πήρες και ντάμπλ με τον Σαλπικίδη. Ναι. Ναι. Πήρες και ντάμπλ. Ένα παίχτη που έχουν ο παίχτη του ΠΑΟΚ σε μεγάλη υπόλοιψη είναι ο Φραντζέσκο. Τι πράγμα. Ένα παίχτη που έχουν οι Παοξίδες σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Ο Φραντζέσκος έπαιξε μεγάλη μπάλα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν δικό μας παιδί όμως και παραμένει. Ναι. Γιατί να τον μισήσω τώρα εγώ τον Φραντζέσκο. Ναι. Έφυγε τον ΠΑΟΚ. Ή ο φίλος μου ο Μαραγκός που είναι και σε αυτή στο σχολείο, έτσι το είπαμε. Ο Μαραγκός ήρθε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε μεγάλη μπάλα. Δεν τον μισήσαμε εμείς όμως. Αλλά δεν ξέρω γιατί όμως με τον Σαλμπικίδη. Ίσως επειδή τον αγαπήσαμε πάρα πολύ εμείς. Πάρα πολύ. Εσείς τον αγαπήσατε. Πάρα πολύ. Ναι. Εμείς ό,τι παίχτη έχουμε πάρει από τον ΠΑΟΚ. Τον έχουμε αγαπήσει και έχει παίξει και μπάλα. Ποιο? Και ο Σαντινίδης έχουμε πάρει και. Ποιος... Το Σλανίδη πρώτα. Σλανίδη παλιά, τον Άγγελο. Ό,τι πήραμε από τον ΠΑΟΚ, με τον ΑΒ τρόπο, ξέρω εγώ, ελεύθερο τον δώσαν, δεν ξέρω τι γίνεται, έπαιξε μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ενώ ίσως ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ό,τι πήρε τον Παναθηναϊκό έπαιξε μπάλα. Ο Άγγελος δεν έπαιξε μπάλα. Δεν το θυμάμαι, και μικρό το 70 πήγε, ναι. Όχι, το 81 πήγε. Ο Τερζανίδης δεν έπαιξε μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ο Τερζανίδης έπαιξε, ναι. Ο Κωνσταντινίδης δεν έπαιξε μπάλα καλή. Ο Ασλανίδης έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Ο Γεωργιάδης δεν έπαιξε μπάλα καλή. Ο Γεωργιάδης Παιχταράς. Παιχταράς, ναι. Ο Γιώργος. Ναι, ο Γιώργος, ναι. Γιατί να μισήσω εγώ αυτόν τον παίχτη τώρα. Ναι. Τώρα, αν ενοχλεί έναν φανατικό παδό του Παναθηναϊκού, τον αγάπησα και εγώ αυτόν τον παίχτη πολύ. Εγώ δεν τον είπα δικό μου παιδί. Όμως τον Σαρμπεγκί τον αγαπήσαμε γιατί έπαιξε μεγάλη μπάλα σε μας. Μπαλάρα. Μπαλάρα, γιατί να τον μισήσω τον παίχτη. Ίσως αυτό ενόχλησε ότι αγαπήθηκε πολύ από άλλη ομαδίδα οπαδών. Λέω εγώ τα παιδιά μου. Και τότε εκείνο με τα Χρήστος Δημόπουλος. Παιχταράς. Έτσι. Εξτρεμό. Εξτρεμό εννιάρη. Που και αυτόν, αυτόν του. Σε μεγάλους χώρους και σε κλειστούς χώρους. Του καταλογίζουν και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από κύριους διάφορα. Χρήστος Δημόπουλος. Περάζει ο παίχτης. Ναι, το Δημόπουλο τον. Τότε με τον τελικό στελάρισα. Ναι, του πούλησε στο τελικό. Δεν πήγε να παίξει τον τελικό.
Ναι, εκεί υπήρχε μια αυτή και τα λοιπά, ναι. Το Γούναρ μισήσανε. Αυτό ναι, δεν τον πρόλαβα καλά. Τελικά βλέπεις γιατί... ότι τα συναισθήματα του μίσους είναι παοξίδικα τα περισσότερα. Σου λέει κάτι αυτό? Όχι, και οι Ολυμπιακοί μισήσανε. Το κυράστα, τον Αποστολάκη. Το Γαλάκο, τον του μισήσανε. Του μισήσανε, έτσι. Βέβαια. Πολύ, ναι. Ενώ δεν μισήσανε τον Μητρόπουλο που έβαλε τη Φανέλα του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ. Γιατί? Γιατί ήταν γυρολόγος. Και το έκανε για τα. Τέλος πάντων, μην το πω στον αέρα. Εντάξει, για τα λεφτά το έκανε. Ναι. Το έκανε μόνο για τα λεφτά και για άλλο λόγο που έχω πει στον αέρα κάποια στιγμή. Στο φίλο μας εκεί από την Καστέλα του είχα δέσει ένα quiz. Τέλος πάντων, μην εκτεθώ τώρα. Έμαθα κάποια πράγματα. Ενώ ας πούμε ο Αποστολάκης έπαιξε μπάλα στον Παναθηναϊκό. Πήρε τίτλους. Πιο καλή μπάλα έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Ίσως. Και αυτό του ενόχλησε πολύ. Νομίζω. Ναι. Το τελικά δεν τον μισήσανε γιατί δεν πρόλαβε. Έπαιξε ένα χρόνο που έπαιξε ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Γιουβέντους ο Δελικάρης. Έχω δει τα στιγμή. Ο Δελικάρης ήταν με τον Γουλανδρή. Ναι. Όταν πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός της πλάκας ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ 78-79 βγήκε πέμπτος. Δεν βγήκε ούτε Ευρώπη. Το 70 είχα πάει πρωτάθλημα όμως. Το 77 πήρε το πρωτάθλημα και μετά βγήκε. Το 79-80 βγήκε τρίτος. Ή τέταρτο. Αλλά με τελικά δεν ρίξαμε στην Ιουβέντους του 4-2 στη Λεωφόρο. Με σειρέα μέσα Ιουβέντους. Ναι, αλλά έχασε 4-0. 4-0, για Ιουβέντους. Με τον Μπρούνο Πεζάολα προπονητή. Ναι. Άντε, ο Ιουβέντους ήταν η Ρεάλ της εποχής τότε. Ναι, 4-2 λες. 4-2. Με Βασίλη Κωνσταντίνου, Καρουλιά, Κυράστα, Γονιό, Καψί. Και το Σαργκάνι δεν ξέρω αν το μισήσαν οι Ολυμπιακοί. Πάντως τον αγάπησαν οι Παναθηναϊκοί. Το μίσο σου είπα έχει να κάνει όταν βλέπεις ότι ο παίκτης αυτός ταυτίζεται με την άλλη ομάδα. Γι' αυτό δεν λένε το φαντάζομαι. Ο γιατρός Σπανούλης και Νικοπολίδης. Ναι. Και ο Νικοπολίδης λοιπόν, μισήθηκε πολύ από τον Παναθηναϊκό. Προσέξτε, ναι. Έχω άποψη για αυτό το θέμα. Ο Κούδας λέει, αν ήταν στην εποχή μας, δεν θα είχε τη μοίρα του 14. Ρωτάει ο Βασίλης από το κέντρο. Γιατί? Τότε που γίνει η φάση με το. Τώρα που γίνει η φάση. Δεν ήταν πιτσιρικά το 17. Ο Σπανούλης, πολλοί λένε για τον Σπανούλη. Σπανούλης. Γιατί? Ναι. Περισσότερο από τον Φασούλα, λες. Ίσως όχι περισσότερο, αλλά πολύ. Αλλά υπάρχει λόγος για τον Σπανούλη. Ναι. Υπάρχει λόγος το οποίο τον παραδέχομαι ως μεγάλο αθλητή. Ποιον? Το Σπανούλη. Το Σπανούλη, ναι. Όπως είναι το δίδυμο Σπανούλη Διαμαντίδης, όπως παλιότερα οικονόμου Αλβέρτης. Είναι δύο παράλληλοι. Ναι. Και ο οικονόμου μισήθηκε πολύ από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί φάνηκε ότι έκανε ό,τι έκανε για τα χρήματα. Ο Σπανούλης το έκανε για δύο λόγους. Για τα χρήματα, τα οποία ήταν λιγότερα, δεν είναι τόσο πολλά, 200.000 παραπάνω το χρόνο έπαιρνε, όσο γιατί δεν άντυχε το να συνεπάρχει με τον Διαμαντίδη. Ήθελε να είναι, ήταν εγωκεντρικός, που ήθελε να είναι από αυτό το ποτοβιολί. Και αποφάσισε να πάει στο αντίπαλο δέος του Παναθηναϊκού για να είναι ο πρώτος. Γιατί στο Παναθηναϊκό ήταν το μισό από τον πρώτο. Ήταν αυτός και ο Διαμαντίδης μαζί. Έτσι, που αν έμενε στον Παναθηναϊκό θα ήταν τώρα πρώτο βιολί. Αλλά μισήθηκε γιατί η συμπεριφορά του. Σου είπα, το λογικό είναι να γιοχαριστεί από το πα σε ένα νέο γήπεδο με τα χρώματα τη άλλη ομάδα. Ο Μπάγκεβιτς δεν πήγε στη Φιλαδέλφεια και τον βίζαν οι Αεξίδες. Ξεχάσαμε τον Μπάγκεβιτς. Ναι, Μπάγκεβιτς. Του Μπάγκεβιτς το μίσος μπορεί να είναι μεγαλύτερο και από τον Φασούλα. Τα θυμάμαι το σε ένα μάτσι μου μέσα τότε που του είχαν τα 10.000 τώρα. Το 2-0. Και το πανό που του βγάλανε. Στο Φιλαδέλφεια. Μέσα με έχει πάρει φίλο Μαθηναίο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-0. Εκείνη το τρελό παιχνίδι. Ναι, το τρελό παιχνίδι. Και το πανό με τα προσωπικά εδώ που ήταν, ξέρεις, που του λέγανε για το. Του λέγανε για τα παιδιά του. Αμπράβο, λοιπόν. Για την κόμενα που. Είναι λογικό. Ο Μπάγκεβιτς όμως δεν του προκάλεσε. Έτσι. Ο Σπανούλης προκαλεί με τη συμπεριφορά κατά καιρούς. Λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη, μεγάλο νεμάλι να πούμε, φίλος μου. Σαν τη μεταγραφή προδοσίας του Φίγκου, λέει, δεν υπάρχει. Ναι. Και τότε, ναι, μην κόντεψε να διαγραφεί η Ισπανία. Είδες τι γινότανε, τι ήτανε, ναι. Γιατί ο Φίγκου είχε ταυτιστεί με τη μια ομάδα και πήγε στο αντίπαλο δέος και αγαπήθηκε και από εκεί. Αλλά σου το λογικό είναι την πρώτη χρονιά με τα χρώματα. Σκέφτο τώρα, ας πούμε, ο Μέση να πάει στη Ρεάλ. Ναι. Λέμε τώρα. Ναι. Και ο Ρονάλντο στην Μπαρτσελόνα. Και παίζουν το επόμενο ντέρμπι. Τι θα γίνει, χάμος. Ναι. Δεν θα υπάρξει η αντίδραση. Όμως το μίσος αυτό το διαχρονικό έχει να κάνει γιατί όχι μόνο άλλαξε ομάδα σαν επαγγελματίας, ό,τι πόδι και το ξεχάσουμε, είσαι επαγγελματίας. Ότι ταυτίστηκε, δηλαδή ο Φασούλας, ταυτίστηκε με τον Πειραιά, με αυτό το σύστημα που μισεί ο Παοκτζής. Με τον Πειραιά, μέχρι και δήμαρχος έγινες. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο μέσος οπαδός. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Μπορεί να το αναλύσω με μορφωτικό επίπεδο και να το δικαιολογήσουμε. Παοκτζής, όχι, γιατί να το μισούν τον Φασούλα. Γιατί αυτό που έβγαινε. Σε κάποια παιχνίδια ΠΑΟΚ, εγώ δεν ήμουν πιο μικρός, θα θυμάμαι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που σέσφαζε υποτίθεται θυσία και κατακεράβανε στο Ολυμπιακό σύστημα, ναι. Όχι μόνο το ασπάστηκες, έγινες και μέρος του. Φτάνοντας στην απότερη κορονίδα, δηλαδή πήρες τα λεφτά, πες και έγινες και δήμαρχος του Πειραιά, αλλά και έγινες πιο Ολυμπιακός από τους Ολυμπιακούς. Αυτό δεν το αντέχει ο παδός που σε γαλόχησε, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι ο Φασούλας ένιωθε κάτι κακό για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Ένιωθε ότι εκεί ανταμείφθηκε. Αυτά είναι. Γιατί στον ΠΑΟΚ δεν ανταμείφθηκε. Στον ΠΑΟΚ δεν ανταμείφθηκε και θα ανταμειβόταν αν έμενε στον ΠΑΟΚ. Παραπάνω, αν συνέχιζε να ήταν η σημαία του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ανταμείφθηκε στον ΠΑΟΚ ο Φασούλας. Δηλαδή σε πειράζει αυτό το πράγμα. Σε χρήμα εννοείς. Σε χρήμα. Και ανταμείφθηκε και κοινωνικός.
Τον πήρα μα αυτό σου λέω, νομίζουν που ενόχλησε τον μέσο οπαδό του ΠΑΟΚ. Ναι, ότι ταυτίστηκε με το σύστημα που εγώ πολεμώ. Α, μπράβο. Ναι. Ταυτίστηκε. Έγινε δηλαδή η σημαία, ο δήμαρχο τη πόλη που μισώ, λέμε τώρα, ποδοσφαιρικά ή μπασχετικά. Νομίζω ότι αυτό φταίει. Γιατρέ, σε περίπτωση πνιγμού από φαγητό στη θάλασσα, τι μπορούμε να κάνουμε? Μια καλή κηδεία. Τι να κάνουμε, φάω για πνιγμό μετά. Δύσκολη κατάσταση. Τώρα αυτό που με ρωτάει, ξέρει να του πω τι θα κάνει ή να μην το αφήσω, γιατί είναι τεχνικό όρο. Τεχνικό όρο, μην το. Καλύτερα στην πνιγμό. Πνιγμό από φαγητό σε θάλασσα, ναι, είναι συνδυασμό δύο καταστάσεων επώδυνων. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κάνει και κάρπα και χειρισμό Χάιμλιχ. Οπότε δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Στο Κορδελιό δεν ξέρουμε το Χάιμλιχ. Άμα στο δείξω, το μαθαίνει μια φορά. Αν σου συμβεί, δεν το ξέρει ποτέ στη ζωή σου. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να κάνει. Αλλά δεν να γίνει γρήγορα. Ναι. Το βασικό όμω είναι να μην μπαίνει στη θάλασσα με φαγητό όταν έχει φάει. Τώρα λέει ο Παοξή ο Χρήστο, ναι, από τη Λαμπράκη, το φασούλα δεν τον μισούμε. Δεν το μισούν, λέει, το λυπούνται. Μετά το μίσος φτάνει η λύπηση πλέον. Δηλαδή, και αυτό είναι η έκφραση του μίσους. Ναι. Σε μισώ τόσο πολύ που σε θεωρώ. Σε λυπάμαι. Δηλαδή, είναι η φυσική εξέλιξη του μίσους. Ναι. Γιατί ο φασίλος τώρα πια δεν είναι εν ενεργεία. Οπότε, ναι, το ότι δεν μπορεί να φύγει στην πόλη του όπως έλεγε παλιά, αυτό μέσω οπαδού τον. Ναι, το λυπούνται, έτσι είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει τώρα στο παλατάκι να παρακολουθήσει ένα μάτσο. Δεν νομίζω να το κάνει κιόλα. Δεν θα το κάνει. Λες, ε? Θα το κάνει μετά από πολλά χρόνια. Θα το κάνει ακόμα. Ναι. Και σε κάποια εκδήλωση, ίσως. Δεν θα το κάνει. Δεν μου φαίνεται στα χρόνια του ΠΑΟΚ, τα 85 χρόνια του ΠΑΟΚ, δεν τον φωνάξανε. Δεν τον φωνάξανε. Δεν τα ξέρω αυτά. Δηλαδή, να σου πω τώρα. Και σε μια χώρα που είναι πιο προηγμένη αθλητικά από εμά, που υποτίθεται τα μίσκη και τα πάθη δεν είναι τόσο πιο προηγμένη. Η Αμερική. Έλα, μόνο πιο προηγμένη. Ο Τζόρνταν, α πούμε, γιατί δεν άλλαξε ποτέ ομάδα. Έχω και ένα φίλο που είναι φανατικό οπαδό του Μάικλ Τζόρνταν. Έμεινε στο Σικάγο Μπουλς, έγινε η σημεία του. Δηλαδή, οι μεγάλοι παίκτες δύσκολα φεύγουν να πάνε σε ανταγωνιστική ομάδα. Εντάξει, αυτού που λέμε δεν ήταν και σημαίε. Δηλαδή ο Φασούλας ήταν σημαία. Ο Φασούλας ήταν σημαία. Όσοι λέμε, Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης ήταν μία από τις δύο σημαίες του Άρη. Ναι. Ο Άρης είχε δύο κατάρτια, τώρα ήταν ο Γιαννάκης, τώρα ήταν ο Γκάλης. Ναι. Ο αμυντικός και ο επιθετικός. Ναι. Ο εγκέφαλος και ο εκτελεστής. Ό,τι θες τα λέγανε. Ο βιρτουόζος και ο, ναι, ο Περέτα. Πώς τα λέγανε. Ναι. Λοιπόν, ήταν το τρελό δίδυμο του ελληνικού μπάσκετ. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Μπάκεβιτς τη σημαία τη ΑΕΚ. Ποιο παίκτη και ο προπονητή. Νομίζω ότι ως προπονητής περισσότερο. Και ως παίκτης. Μεγάλη μπαλά έπαιξε. Ως παίκτης. Ο Σαραβάκος δεν ήταν σημαία του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο Γαλάκος δεν ήταν σημαία του Ολυμπιακού. Ο Μητόπουλος ήταν σημαία του Ολυμπιακού. Και τι σημαία. Θορυβώδης κιόλας. Ενώ ας πούμε για έναν κύριο που εκτιμάς τον Αναστόπουλο, γιατί δεν άλλαξε ποτέ ομάδα ο Νικολάς. Θα μπορούσε να πάει σε άλλη ομάδα. Θα μπορούσε. Γιατί δεν πήγε ποτέ. Του δίναν το Κάραβελ να πάει στην ΑΕΚ. Ναι, δεν ξέρω. Έτσι έχασαν το Κάραβελ. Και ο Παντελογιάννης του είναι πολλά για να πάει. Ναι, έστω μετά την Ιταλία. Τον αγαπάνε ο Ολυμπιακός τον Αναστόπουλο. Γιατί. Ενώ έχει κάτσει και σε πάγκο άλλη ομάδα και έχει μείνει κάτω του Ολυμπιακού συστήματος και έχει αδικηθεί υποτίθεται το άριστο από τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν του πούλησε να πάει σε ένα άλλο ανταγωνιστικό συλλογό και να ταυτιστεί με αυτόν. Πώς ξέρει, ναι. Άντε και πήγε για τα λεφτά. Ναι. Το να ταυτιστεί για τον Φίγκο τώρα πήγε στη Ρεάλ και έγινε και μέλος της Ρεάλ. Ναι. Και πρόεδρος. Και... Για τον Νικοπολίδη, τι γνώμη έχεις. Λοιπόν, όπως και για τον Νικοπολίδη, είναι το alter ego του Σπανούλη στο ποδόσφαιρο. Ο Νικοπολίδης, ναι, δεν με ενόχλησε εμένα προσωπικά. Ναι. Τη μέρα που είχαμε πάει τον Ντάμπρι, ήταν στη λεωφόρο μέσα και τον Ιουχάρα, αν θυμάστε, όταν πέραγε η ομάδα, που τον, ναι, είχε πιάσει από τον νομίζω Μπασινάς και έλεγε στον κόσμο: σταματήστε. Δεν με ενόχλησε που πήγε στον Ολυμπιακό. Καλά έκανε και πήγε. Ναι. Δεν πήγε μόνο, τον ίδιο ο Παναθηναϊκός τον άφησε να πάει. Ναι. Έτσι, αλλιώς τον κρατούσε. Θα τον με ενόχλησε ότι ενώ στα γεγονότα τη Ρούπολη βίωσε αυτό που βίωσε ως Νικοπολίδης και έκανε δηλώσεις. Ίσως τον Παναθηναϊκό 15 χρόνια περίμενε και του Βάτσικ να πάει στην ευκαιρία σου. Ταυτίζει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Μετά πας σε αυτό που κατηγορείς και γίνεσαι οπαδός του Ολυμπιακού και μας τη λες κιόλας. Γράφει και τα παιδιά του. Ναι. Στο... Αυτό δηλαδή, ναι, δείχνει από σένα κομπλεξική συμπεριφορά. Ναι, χωριάτικη. Ναι, συμπλεγματική συμπεριφορά. Χωριάτικη. Ότι, ναι, θα μου πεις τώρα τι, ναι, θα, ναι, θα με κρίνει ο Παναθηναϊκός επειδή πήγες εσύ στον Ολυμπιακό ή επειδή κάνεις αυτά τα καραγκιόζηλικά. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά τέτοια είναι. Ναι. Δηλαδή, ενώ παίχτες που άλλαξαν ομάδα, τίμησαν το συμβόλαιό του στο επαγγελματικό, δεν στράφηκαν, ας πούμε, σαν πηγίδης, όταν σκόρεκα του ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι ποτέ να πανηγύρισε. Το έχω δει αυτό. Μπορεί να είναι και λίγο σικαίη αυτή η κίνηση. Όμως εγώ τη σέβομαι. Το πέναλτι που χτύπησε. Γιατί, ναι, χτύπησε το πέναλτι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Χτύπησε το πέναλτι. Το γιατί. Χτύπησε. Ξέρω, το χτύπησε. Ναι. Το χτύπησε. Εντάξει. Ναι. Αυτό. Δηλαδή ότι πουλάς. Το ίδιο και ο οικονόμου. Τότε με τον Αλβέρτη. Ο Αλβέρτη προτίμησε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Έκανε μιλάμε την για το μίσος. Και τώρα, ναι, θα σου κάνω εγώ. Ο οικονόμου λοιπόν πήγε, ναι, σε αυτό που έβριζε. Ναι. Γιατί ξέρω τον οικονόμο προσωπικά, ο και αδερφός μου και αυτό που έβριζε μετά την Ισπανία που είχε γυρίσει. Και μετά έκανες και χειρονομία στον κόσμο Παναθηναϊκού, γι' αυτό μισήθηκες.
Όχι γιατί πήγε στην άλλη ομάδα. Πήγε πάντα. Ωραίο το μίσο, αλλά εδώ έχουν αγαπηθεί και παίκτες οι οποίοι ήταν και μουφαδόροι. Έτσι. Τι ήτανε? Μουφαδόροι. Δηλαδή. Μούφες, δεν άξιζαν οι αγάπη. Ξέρω ποιο θα πει τώρα. Ξέρω ο Κόκκι και ο Γκαρσία. Ναι, ναι, ξέρω. Το, για τον δεύτερο, για τον Κόκκι δεν ξέρω τώρα. Κόκκι ήταν. Μεγαλύτερη σημαία Δημήτρη Διαμαντίδη, ο 1987. Ναι. Ο Νικοπολίδη μισήθηκε περισσότερο, ο 2.49. Και ο Μπάκεβιτς, και άλλο μήνυμα για τον Νικοπολίδη. Πολλά μηνύματα για τον Νικοπολίδη. Πιστεύω όμως ότι αυτό που έχει φάει ο Μπάκεβιτς εκεί τα χρόνια τα πρώτα με τον Ολυμπιακό που πήγαινε στη Φιλαδέλφη και έχανε ο Ολυμπιακός που έμπαινε στη Φιλαδέλφη έχανε και ας είχε ομαδά. Λόγω του Μπάκεβιτς. Αυτό που τράβηκε ότι είχε βουρκώσει ο Μπάκεβιτς την πρώτη χρονιά που πήγε, το θυμάμαι, τότε τηλεόραση μετά. Που ο Μπάκεβιτς δεν βουγελάει και δεν βουρκώνει ποτέ. Έτσι είναι ένα μάρμαρο. Μάρμαρο. Εκείνη την ημέρα που στο γήπεδο που λατρεύτηκε του βγάλανε και το πανό γιατί ήμουν μέσα σου και τα 10.000. Και βούρκωση ήταν ίσως τέτοιο μίσος, δεν νομίζω να έχει φάει. Το άξιζε, λες, τέτοιο. Δεν μπορώ δεν να πει. Κοίταξε, σου είπα, δικαιολογώ τον οπαδό, γιατί σου είπα, είσαι ο Μπάκεβιτς. Είσαι ο Χίψη. Τώρα πες ότι εσύ είσαι σημεία του Μετρόπολης και πας. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές. Ό,τι θέλετε. Ναι, θα ανοίξουμε γραμμές. Θα πούμε. Δικαιολογώ την αντίδραση. Που λέει ότι ο Φασούλας ήταν σαν παίκτης ο ορισμός του loser όσο έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ενώ στον Πειραιά πήρε τίτλους και αυτό τους έκανε να τον μισούν, λέει, περισσότερο. Ίσως, αλλά, είναι η δική να μιλήσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, λοιπόν, το θυμούνται καλύτερα το θέμα. 2-31-0-90-90-90. Αρμόδιος να απαντήσω. 2-31-0-98-80-90, 9-55 κενό μήνυμα στο 54-3-40. Μπορούν και οι φίλοι ακροατές να μας πούνε ποιον μίσησαν. Ναι, αγάπησαν. Ναι, 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 ναι. Για να μαθαίνουμε και εμείς από τους παλιούς κιόλας. Ναι, ποιον μίσησαν πολύ. Και το λόγο, και το λόγο, έτσι. Και το λόγο, να, ναι, να δω αν το σκεπτικό μου έχει να. Μια ορθότητα. Δηλαδή, ο Τερζανίδης πήγε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Ασλανίδης πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Αναστασιάδης πήγε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν τους μίσησαν οι παόξοι. Είπαμε πολλούς παίκτες. Ναι. Μίσησαν τον Γούναρη. Ναι. Αυτό πάλι πώς θα σου πει. Ίσως γιατί. Δεν ξέρω, ναι. Ταυτίστηκε με τον. Πάμε στον κόσμο. Ναι, καλημέρα. Αυτό. Καλημέρα. Αυτό. Καλημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Γιάννη Τάπαμε. Επί του θέματος τα γρήγορα, γιατί δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι. Ως Ολυμπιακός, όπως ξέρεις, μπορώ να πω το εξής. Καταρχήν, μια γενική τοποθέτηση. Υπάρχει το ποιον μίσησες και το ποιον σε στεναχώρησε πάρα πολύ, χωρίς απαραίτητα να τον μισήσεις. Ωραίος ο συνάδελφος. Ναι. Δηλαδή, εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ ο Γαλάκος. Και κατά δεύτερο λόγο ο Σαρκάνης. Ο Γαλάκος. Πάρα πολύ. Τότε στη Νέα Σμύρνη είχαμε πάει και με τον πατέρα μου έξω από το σπίτι του. Τότε που πήγε στο Παναθηναϊκό. Έλα. Ζούσε τότε στη Νέα Σμύρνη, Μάικλ. Ήταν στεναχώρια, πιτσιρικάς εγώ τότε. Υπάρχουν μετά αυτοί που μισείς και συνήθως τους μισείς για δύο λόγους. Είτε γιατί έχουν επιτυχία εκεί που πήγαν και ταυτίστηκαν. Αυτό που είπαμε. Είτε γιατί σε κορόιδεψαν λέγοντας ότι δεν πρόκειται να πάνε. Και αυτό σωστό, ναι. Α, αυτό είναι. Οι όρκοι όλοι αγάπη που καταπατούνται. Βέβαια, βέβαια. Σωστό, βέβαια, βέβαια. Θεωρώ ότι αυτά ακριβώς τα δύο είναι ο λόγος που μισούν οι εκδίδες του Μπάκεβιτς. Ναι. Γιατί ο Μπάκεβιτς πέτυχε πολύ εκεί που πήγε. Και γιατί δεν τους σημαίνει η αγάπη. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, μπορούμε να το ξετυλίξουμε και λίγο ανάποδα. Δηλαδή, ποιοι παίχτες άλλαξαν ομάδες, έκαναν καριέρα, αλλά δεν μισήθηκαν τόσο πολύ. Δηλαδή, ο Ήλια Ήβιτς έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην ΑΕΚ. Δεν τον μίσησε ποτέ κανένας. Ναι. Τερζανίδης, ορφανός. Και μισήθηκε ο Γούναρη. Ο Μητρόπουλος στον Παναθηναϊκό δεν έγινε ποτέ αποδεκτός. Και γιουχαρίστηκε μια φορά που μπήκε σαν άνθρωπο. Ο Μητρόπουλος. Γιατί με αυτά που έκανε. Γιατί ως ένα σημείο ήταν Παναθηναϊκός από μικρός. Ο Μητρόπουλος. Κυρίως δεν μισήθηκε τόσο πολύ επειδή το ξεφύγει ο Βαρδινογιάννης. Τον έκανε στο μοναδικό του αγώνα αλλαγή τη αλλαγή. Ναι, αυτό που λες τώρα. Ήταν ο Μητρόπουλος Παναθηναϊκός από μικρός. Βεβαίως. Δεν το γνωρίζω. Αυτό είχε δηλώσει στο έθνος. Γι' αυτό έβγαζε τόσο μίσος. Άλλαξε ομάδα όταν άλλαξε και αποδυτήρια στο Καραϊσκάκι, είχε πει συγκεκριμένα. Όταν από τον Εθνικό πήγε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, είχε πει τότε. Ναι, δεν το ήξερα. Ο Μητρόπουλος όπως και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ήταν Ολυμπιακός όπως και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος ήταν Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό το Γιαννακόπουλος. Και αυτοί αλλάξαν με τα χρόνια. Ναι, και ο Γιαννακόπουλος μισήθηκε, ναι. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος ήταν Παναθηναϊκός. Αφού ήταν γραμμένο στην Παλαιφή Πύργου, ναι, και ο αδερφός ήταν μέλος της Παλαιφή Πύργου. Αυτά ξέρω, εντάξει, το συνοίζουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι αυτοί που μισήθηκαν πιο πολύ στον Ολυμπιακό ήταν ο Κυράστας. Ο Κυράστας πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Αποστολάκης. Και ο Αποστολάκης πολύ. Γιατί ο Αποστολάκης κυρίως έφυγε σε μια εποχή που αφενός είχε πει ότι δεν θα φύγει και αφετέρου την εποχή των Σαλιαρέλιδων ήταν ο μοναδικός παίχτης που ξεχώριζε κάπως. Ήταν δηλαδή, πώς να το πω έτσι, το αφαγκατέ του τότε πολύ κακού Ολυμπιακού. Και πληγώθηκε ο Ολυμπιακός τότε που έχασε τον καλύτερο του παίχτη. Και έπαιξε και μπάλα στον Παναθηναϊκό πολύ καλά. Και έπαιξε και μπάλα. Αυτό όμως ήρθε αργότερα. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Σπανούλης, που λένε κάποιοι, ή το Φασούλα, δεν μπορεί να τον λυπηθείς. Όταν ένας παίχτης παίρνει τίτλους, δεν μπορεί να τον λυπηθείς.
Για παράδειγμα, ο Ντανιέλ Μπατίστα έφυγε από την ΑΕΚ, πήγε στον Ολυμπιακό, ξανά στην ΑΕΚ στον Άρη. Τον λυπήθηκε, τον μίσησε ποτέ κανένας? Όχι. Όχι. Γιατί δεν έκανε τίποτα απολύτως, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε πουθενά άλλο. Και αυτό ίσως το πλέον. Θεωρώ. Ενώ από την άλλη, για παράδειγμα. Γιατί δεν το έπαιξε ποτέ Ολυμπιακός, ΑΕΚ ή Αριανός. Ή το έπαιξε επαγγελματίας. Ποιος? Ήταν επαγγελματίας. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι ο Σπανούλης μισήθηκε γιατί πήρε τις δύο Ευρωλίγκες. Ξεκάθαρα. Αγαπητέ, επειδή μου το στείλανε και εγώ δεν το ήξερα, μισήθηκε και ήταν Παναθηναϊκός από μικρός. Είναι φωτογραφημένος με τη φανέλα της παλαιφή πιλάρισσας, έτσι. Και όχι ότι πήρε Ευρωλίγκες, ας πάρει Ευρωλίγκες. Είναι ότι η συμπεριφορά του μετά, στον κόσμο συνήθως. Τώρα... Έγινε κατσαγενίτσαρος. Ναι, ναι, μπράβο, το είπες πολύ σωστά. Έγινε κατσαγενίτσαρος. Και όχι μόνο ο Σπανούλης. Προσωπικά. Εγώ, και ο οικονόμου μου μισήθηκε παλιότερα, θυμάστε. Ήδη έκανε και ο οικονόμου. Εγώ μίσησα. Ναι. Γιατί είπε ψέματα. Ναι. Και τα έζησα, γιατί είχα πει κάποτε ο πατέρας μου, είχε κάποτε και δικαίωση τηλεοφόρο. Ναι. Αυτός που εγώ μίσησα ήταν ο Δελικάρης. Ο Δελικάρης, ε. Γιατί είπε ψέματα. Μάλιστα. Και μετά το έπαιζε Παναθηναϊκός και όταν πλέον σταμάτησε την μπάλα το 82, ξαναθυμήθηκε ότι ήταν Ολυμπιακός. Είναι, αυτό είναι. Εγώ θυμάμαι τον Δελικάρη, τον έχω δει με τα μάτια μου να λέει ότι άλλαξε αυτοκίνητο και πήρε πράσινο. Ναι. Γιατί το πράσινο είναι το χρώμα που του ταιριάζει και ότι έκανε λάθος τόσα χρόνια. Από τον Αργοναύτη που δεν πήγε κατευθείαν στον Παναθηναϊκό. Τα έχω δει αυτά με τα μάτια μου, πιτσιρίκι. Το σέβομαι. Έτσι, καλά που μας τα λες για να τα μαθαίνουμε. Άρα, άρα έχω δίκιο που λέει ότι μισείς αυτό που σε ταυτίζει με τον αντίπαλο. Αυτό. Φιλιά! Μάλιστα. Ωραίος, νομίζω ότι αυτό είναι. Και άμα φάνε και ο παλιός του ΠΑΟΚ θα μας το πούν και αυτό τώρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Για το θέμα του Φασούλα θέλω να πω. Ναι. Είμαι 32. Εν πάση περιπτώσει ήμουνα πιτσιρικάς όταν γενικά τότε με τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ κτλ. Με τα κύπελα, τότε ήμασταν ας πούμε 7-10 χρονών. Απλά το θέμα του Φασούλα πόνεσε τον Παοξή, θεωρώ εγώ ότι αφενός, γιατί πιστεύω ότι εξαργύρωσε ένα Γαβριλίκη εκ των υστέρων. Αυτό που είπαμε, αυτό ναι. που υπόθηκε κιόλας, ότι έγινε μετά δηλαδή. Μια και δήμαρχος. Εξαργύρω... Ναι. Και πολιτικά, ναι. Δηλαδή ναι, αυτό ναι. Και μετά συλλήβει, ας πούμε, σαν να διέγραψε τα πάντα, ας πούμε. Δηλαδή τα χρόνια του, ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη τα διέγραψε και έγινε ο νούμερο ένα Ολυμπιακός, ας πούμε. Αγαπητή, και μετά βγήκε... μια παρένθεση. Όχι τα χρόνια του. Τη γέννησή του, έτσι. Τη ρίζα του. Γιατί ο ίδιος αφόρησε τη ρίζα του. Έτσι. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Το Γιάννη τον Ιωαννίδη, γιατί δεν το μισήσαμε? Το ίδιο δεν έκανε. Εντάξει, αυτός μίλησε, ναι, κοίταξε, άλλο, δεν θα χρεώσω τον επαγγελματία μπασκεμπολίστα, έστω και να πάει σε αντίπαλο δέος. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης σε ένα τραπέζι που είχαμε πέρσι, λέει, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στον ΠΑΟΚ και αφού πήγα στον Ολυμπιακό δεν θα πήγαινα ποτέ στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι προσωπική αξία του καθενός, το θέτει. Αυτό ήταν λέει που με έκανε ίσως να μην έχω τριβές με το κοινό. Ναι, γιατί δεν προκάλεσε, ήταν εκρηκτικός χαρακτήρας, έχει προκαλέσει γενικότερα σαν χαρακτήρας, αλλά όλοι τον παραδεχόμαστε, έτσι. Μου κάνει εντύπωση ότι μισήθηκε ο Φασούλας και δεν μισήθηκε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Κοίταξε, σου εξήγησα, εγώ το θεωρώ αυτό, δηλαδή ο μέσος Παοξής, εγώ πιστεύω αυτό, δηλαδή εμένα με τρέλανε το γεγονός ότι εξαργύρωσε μετά πολιτικά και έγινε, δηλαδή ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό, το έπαιξε ο Ολυμπιακός να πάρει και τις ψήφους, ας πούμε, από το Πειραιά κτλ. Καλός ή κακός, εντάξει, αλλά είναι λίγο. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ. Έντιμο εντός εισαγωγικών. Έτσι το θεωρώ εγώ στο δικό μου το κεφάλι. Μπορεί να έχω λάθος. Και επίσης μετά βγήκε η πικρία, ακολούθησε αυτά με τη λάθος πάσα και το κύπελο που χάσαμε κτλ. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, αν ήταν και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, θα ήταν το λάθος του Φασούλα. Μετά βγήκε όμως πικρία και το ψευτιλήθαμε. Εγώ πιστεύω κάπως έτσι. Έτσι είναι. Κατανοητό. Μάλιστα. Έτσι. Σαν πηγή δεν έχεις να πεις τίποτα. Για τον Πιγκίδη, εντάξει, το νούμερο 14, εντάξει, να πούμε. Άλλοι τον αγαπήσανε, άλλοι τον μισήσανε, τώρα εντάξει, να κάνουμε. Είναι γεγονός ότι έφυγε για να σώσει τον ΠΑΟΚ. Τώρα ξέρω εγώ. Έτσι, εγώ δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος, έτσι. Ξεκαθαρίζω. Τα βλέπω λίγο και προσπαθώ να τα δω λίγο αντικειμενικά. Το παρακάλαγε ο Ζαγοράκης να φύγει για να πάρουν λεφτά οι υπόλοιποι παίκτες. Αυτό. Οπότε θυσιάστηκε και άκουσε από τη μια μερίδα, άλλοι παραδεχτήκαν αυτό το οποίο έκανε την ενέργειά του, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ιστορία, όλα τα άλλα είναι ιστορία. Οκ, okay. Πάμε έτσι, για καλό βράδυ. Να ακούσουμε τον φίλο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ωραία τα λένε. Περίπου στα ίδιο μήκος. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Κουβέντα κάνουμε. Κουβέντα κάνετε. Εγώ για άλλο λόγο πήρα, τώρα που λέτε για προδότες και ποιος μας πείραξε και ποιος μας έκανε. Στο μπάσκετ με πείραξε πολύ που έφυγε ο Μπουντούρης. Ναι. Ο Μπουντούρης, ναι, βέβαια. Το ξεχάσαμε. Μπουντούρης. Πιτσιρικάς ήμουν, τώρα είμαι 31.
με έχει πειράξει πάρα πολύ. Και στην μπάλα ο Γουχού. Ο Γουχού. Ναι. Γιατί ο Γουχού. Ο καφές δεν σε πειράξει που πήγε στον Ολυμπιακό. Γιατί πουλούσε παοξιδηλίκη και συνεχίζει να πουλάει ακόμα. Α, πουλάει παοξιδηλίκη. Ναι, και τότε πουλούσε και τώρα πουλάει. Και πήγε στον Ολυμπιακό. Πιο την ίδια χρονιά, την προηγούμενη πότε ήταν που είχαν παίξει ξύλο όλοι εκεί πέρα. Και ο καφές. Με τον καφέ και τον. Με τον άλλο, τον κτίνο. Και ο άλλος που ήταν στον Πάο και τον Ολυμπιακό. Ο Κύπριος, πώς το λέγανε. Ο Κομίτη. Ο Κάζ, ναι. Και αυτή. Αλλά ο Γουχού πουλούσε παοξιδηλίκη. Ναι. Τέλος πάντων, για άλλο πήρα λίγο, για Καζούρα λίγο, γιατί έχει χαθεί τώρα τελευταία στην πόλη μας. Τώρα ο Άρης που ήθελε να ανέβει εκεί με τα δικαστήρια, να ανέβει στα χαρτιά, που κατηγορούσε τον ΠΑΟΚ που ήθελε να πάρει πρωτάθλημα στα χαρτιά, η Αριανή άμα ανεβαίναν θα χαιρότανε. 100%. Ναι, όμως πριν δύο μήνες μας κατηγορούσαν εμάς. Άλλο, το αλουνού, το στραβό είναι του αλουνού. Κλασική ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Έτσι. Ναι, όμως δεν το έχει σχολιάσει κανένας, ρε φίλε, τώρα αυτό. Και για την Καζούρα, για κανένα άλλο λόγο, έτσι. Τον Άρη τον ήθελα σε σχέση με τον Ηρακλή στη Super League. Ναι. Αλλά μην βλέπουμε μόνο του αλουνού. Κοίταξε, οι Αριανοί προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους. Εντάξει. Εντάξει. Πήρα ένα προπονητή τώρα. Ναι, και το καλύτερο. Πήρα το σπανό προπονητή. Δεν ερχόταν κανένας. Περιμένουνε να ανέβουνε κατηγορία τώρα με την Κέρκυρα. Θα δούμε τι θα κάνουν. Ναι, το κυνηγάνε αυτό με τα χαρτιά, αλλά μέχρι πριν δύο μήνες, επειδή έχω ένα σωρό φίλους Αριανούς, όλοι με κράζανε, γι' αυτό το λέω. Ναι. Και τώρα πάνε να κάνουν το ίδιο. Βέβαια, οι σουπεράδες βγάλανε μια ανακοίνωση. Ποιοι σουπεράδες, αυτοί που καταστρέψαν τον Άρη? Όχι, η συνέχεια αυτών. Α. Αυτοί που τον καταστρέψανε είναι συνταξιούχοι τώρα. Εξιντάριδες. Είναι εξιντάριδες, 58άριδες και τα λοιπά. Διώχνανε τον Κοντομινά, θα τους έκανε ανθρώπους. Δεν τους άρεσε. Δεν τους άρεσε. Εντάξει. Δεν τους άρεσε γιατί θέλαν οι ίδιοι να πάρουν την ομάδα, να τη διοικήσουν. Ήτανε το κομμουνιστικό να διώξω τον εργοστασιάρχη, να πάρω το εργοστάσιο να το διοικήσω εγώ. Δεν είναι το κομμουνιστικό. Ναι, αυτά που έφεραν λίγο την Ελλάδα πάνω κάτω. Ναι. Συνδικαλιστές και όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, φάγανε τα μούτρα τους. Και νομίζω ότι σπάσαν λίγο τα φτερά τους. Θέλουμε να διοικήσουμε την ομάδα εμείς. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ για την Καζούρα πήρα που χάθηκε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν χάθηκε τώρα τελευταία από την πόλη μας η Καζούρα? Ναι. Η καλή Καζούρα, το χαβαλέ και το αυτό. Τώρα να βγάζω πικρόχολα σχόλια και τέτοια, εντάξει, αυτό υπάρχει. Αλλά εντάξει, έναν Άρη στην Άλφα στη Super League το θέλουμε. Α, να του ρίχνεις 4 γκολ, ε. Έλα. Να το βαράς 3-4 γκολ. Να το βαράω 3-4, να μου ρίχνει και αυτός ένα εκεί μέσα στο Χαριλάου. Αλλά να κόβει και κανένα πόντα τον Ολυμπιακό, μέσα στο Χαριλάου που κόβει και με τον Παναθηναϊκό. Θα με βοηθούσε, πιστεύω. Τώρα, έτσι όπως είσαι τώρα. Ναι. Ναι. Σωστά τα λέω. Τον Ηρακλή όμως που σκίζεται για να νικήσει μόνο τον ΠΑΟΚ σε όλο το πρωτάθλημα, εντάξει, δεν τον ήθελα. Το άλλο το ξέρεις με τον ΠΑΟΚ, το άλλο το ξέρεις με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Ποιο? Ξέρεις ότι ο Σαββίδης στο παρασκήνιο θέλει να βοηθήσει τον Όφη να ανεβεί κατηγορία. Θα γίνει παράρτημα του ΠΑΟΚ Όφη. Δεν ξέρω, πάντως ο Άρης βάλεται από αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Δεν πειράζει. Το ξέρεις το έργο. Αν έχουμε ένα παράρτημα και έχουμε 6 πόντους, δεν με πειράζει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Ωραίος. Όχι, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκινάει με πόσους αβάτες. Σωστό! Σωστό. Τον ένα τον άλλον. Μόνο που Όφη είναι β' εθνική και. Ναι. Ωραίο. Για να ρωτήσω κάτι. Για να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, αγαπητέ. Ναι. Έτσι, επειδή όλα αυτά τα χρόνια που ακούω Μετρόπολης και από τον κύριο Αρτόπουλο και εδώ τους άλλους, έχω καταλάβει ότι υπάρχει αυτή η αδήλωτη κόντρα Ηρακλή ΠΑΟΚ. Μπορεί να μου την εξηγήσει γιατί συμβαίνει. Στην πω εγώ μετά. Γιατί διαφαίνεται ότι υπάρχει αυτή η μανία των Ηρακλειδών με τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ και κατά το αντίστροφο. Τη μανία των Ηρακλειδών δεν την ξέρω. Εγώ τη δικιά μου τη μανία που έχουν την Ηρακλή είναι γιατί δεν μπορώ να τον κερδίσω. Ξεκάθαρα κόμπλεξ είναι, τι λέει. Γιατί το ρωτάω και εγώ, γιατί το καταλαβαίνω τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει αυτό. Ω, δεν είναι αυτό, δεν αυτό. Δεν είναι αυτό. Ευχαριστώ. Δεν είναι αυτό. Θα σου πω τι είναι. Αν θες μήνες στην κουβέντα να το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Παίζουμε. 85 χρόνια στην πόλη. Κανένας οργανωμένος σύνδεσμος ή κανένας απλός φιλαθλός δεν τυχώθηκε στους παοξίδες ποτέ. Ήταν η Πηδάο της πόλης. Ήταν η Ντάλτον της πόλης.
Και αυτό το χάσανε από τη θύρα 10. Από εκεί. Εντάξει, εγώ τους πούλησε μεγάλο τσαμπουκά. Τους πούλησε μεγάλο τσαμπουκά οπαδικό. Τους έκανε διάφορα. Και αυτό το πράγμα, ο Παοξής ο περήφανος που είναι ρε παιδί μου ο Βαράο, του ήρθε κάπως. Όλη η ιστορία είναι εκεί. Επόμενη γραμμή. Για μένα όλη η ιστορία είναι εκεί. Γιατρέ. Ναι, ρωτάω επειδή το καταλαβαίνω. Ο Βαράο, μπαίνω στο γήπεδο, ναι. Πηδάω τα κάγκελα, κοπανάω, κλέβω τον εστιατόρα. Επειδή ακούω και ναι. Εμφόλυμους ο Ηρακλής που μιλάνε ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ο Τουμπακόλας και τα λοιπά. Έχουν θέμα με τους Βαρουζίες. Βρέθηκε ένα σύνδεσμος εκεί ναι. Του Ηρακλή. Δεν καταλαβαίνω πώς. Μαγιά, να πούμε, κατάλαβες. Δεν το καταλαβαίνω, οπότε γι' αυτό ρωτώ. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Είμαι πασχετικός Παοξής. Ετών. Είμαι 38. Oh. Έχω ζήσει πάντα τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Σε καλή ηλικία τα δεκαετία. Έχει δει. Δες... Ναι. Τα έχω δει όλα και θέλω λίγο να σου πω και εγώ την άποψή μου. Για πες. Πρώτα απ' όλα για το θέμα του Πασούλα, θέλω να σου πω το εξής. Ότι ο λαός του ΠΑΟΚ δεν ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι έφυγε ο Παναγιώτης ο Πασούλας. Αλλά... Ούτως ή άλλως εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη χρονική περίοδο, ούτως ή άλλως δεν γινόταν να μείνει στον ΠΑΟΚ περαιτέρω. Γιατί είχαν δημιουργηθεί πολλά θέματα πέρα από τα αγωνιστικά. Δεν είναι ότι χάσαμε μόνο το ευρωπαϊκό στην ΑΝΤ το 92, χάσαμε και το πρωτάθλημα το 93, χάσαμε και το ευρωπαϊκό το 93, χάσαμε το 91 το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων τα τρία τελευταία χρόνια από το 90 μέχρι και το 93, ενώ ο Φασούλας ήταν δικαιωματικά το καλύτερο σέντερ, να τα λέμε όλα αυτά έτσι, σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, στις κρίσιμες στιγμές ήταν απόν. Και γι' αυτό ίσως όταν πήγε στον Ολυμπιακό δημιούργησε, πήρε κύπελα, πήρε πρωταθλήματα και γι' αυτό ίσως το μισήσαμε. Δεν ήταν τόσο όμως το μίσος, ήταν περισσότερο ότι ήταν οι νίκες που πήρε και τα κύπελα που δεν πήρε με εμάς. Ένα-ένα αυτό. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έφυγε ο Μπάνιο Πρέλεβιτς από την ομάδα. Ναι. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ τότε. Πίστευα ότι ήταν ίσως... και το συνέστημα ότι ήταν ο μεγάλος αρχηγός και ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα φύγει. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και στο ποδόσφαιρο όταν έφυγε ο Γιώργος Καρτάδος. Επειδή ήμουν πιτσιρικάς όταν πήγαινα στην Τούμπα τη δεκαετία του 80, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έφυγε σαν αποτυχημένος και ο Γιώργος Καρτάδος. Δηλαδή αυτοί οι δύο παίκτες θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά περισσότερα στην ομάδα και ο Μπάνο Πρέλεβιτς στο μπάσκετ και ο Γιώργος Καρτάδος και νομίζω ότι άδικα φύγανε και οι δύο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της κόντρας που έχουμε εμείς με τους Ηρακλειδείς, τέλος πάντων, με τον Άρη, θεωρώ ότι ο Παοκτσής δεν έχει κόντρα. Έχουν οι άλλοι κόντρα με αυτόν. Εμάς, ο στόχος μας είναι να έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να χτυπάμε ένα τίτλο. Δεν το καταφέρνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το καταφέρνουμε. Αλλά θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι να χτυπάμε τους τρεις του κέντρου. Και κυρίως τους δύο αιώνιους, δηλαδή τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ από την ΑΕΚ ότι ναι, με σε τίτλους υπολοιπόμαστε, αλλά σαν φανέλα, σαν ομάδα, σαν, είμαστε πολύ πιο ανώτεροι. Τώρα, από εκεί και πέρα για τη φετινή χρονιά, θέλω να πω 2-3 πράγματα και να κλείσω με αυτό, να πω για τον μπάσκετ δηλαδή του ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι θα πάρω διαρκείας. Ο λόγος είναι η αποπομπή του Σούλη του Μαρκόπουλου. Θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στο σύλλογό μας η συμπεριφορά που είχαμε σε αυτόν τον τεράστιο προπονητή, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε στην ομάδα με ένα ελάχιστο μπάτζετ κατάφερε να βγάλει την ομάδα 4 φορές στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε για κάποια χρόνια ακόμα ίσα-ίσα για να δημιουργήσουμε και εμείς ένα θρύλο προπονητικά, όπως έχει δημιουργήσει ο Άρης με τον Ιωαννίδη, όπως έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς. Τουλάχιστον εμείς να λέγαμε ότι ένας άνθρωπος έφυγε από εμάς όταν σταμάτησε να κουτσάρει, γιατί νομίζω ότι φτάνει και το τέλος του Μαρκόπουλου. Δηλαδή δεν χάλασε ο κόσμος δηλαδή ένα-δύο χρόνια ακόμα να τελείωνε την καριέρα του στον πάγκο του ΠΑΟ. Εύχομαι η επιλογή καινούρια που κάνανε με τον Παπαθεοδόρου να είναι ικανοποιητική. Έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή ακριβώς έκανε ο Άρης το λάθος και πήρε το Γιαννάκη και ίσως αναζωοποιηθεί λίγο η κόντρα του Άρη με τον ΠΑΟΚ όταν θα βλέπουμε τον Γιαννάκη στο παλατάκι να είναι στον πάγκο του Άρη. Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει τώρα ο Μπάνε να κάνει κάποιες ενέργειες, να δυναμώσει το ρόστερ
να ζητήσει περισσότερα λεφτά από το Σαββίδη για να μπορέσουμε να αναστήσουμε λίγο και το μπάσκετ. Είναι η μεγαλύτερη φανέλα του συλλόγου το μπάσκετ, είναι η πιο βαριά φανέλα, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους, έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελα. Δεν σ' ακούω. Μένω έκθαμβος. Μένεις έκθαμβος, ναι. Είμαστε πολύ μπασκετικοί παόξοι, δεν το ξέρεις. Έχουμε κουλτούρα, έχουμε παιδεία και εμείς, δεν είναι μόνο οι Αριανοί που έχουν μπασκετική κουλτούρα. Ελπίζω τουλάχιστον ότι η φετινή χρονιά, επειδή ήρθε και ο Γιαννάκης στον Άρη, και η δικιά μας η ομάδα να δυναμώσει και να δούμε και ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης όπως το παρελθόν. Ευχαριστώ. Ωραίος ο ΠΑΟΚΣ. Ωραίο λόγο είχε, ωραίες τοποθετήσεις είχε, φοβερός. Μ' άρεσε πολύ, έτσι. Καλώς. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Έλα. Τι κάνεις αυτό που λες? Πασοκάρα μου, καλά. Λέγε. Πάλι γλύφες. Γάσε να μην ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Και στεναχωρέθηκαν, σβήσαχε το όνομα Πασόκ στο συνέδριο. Τι έγινε εκεί? Δεν είχαν δημοκρατική παράταξη, πώς λέγεται τώρα. Άλλαξε το Πασόκ όνομα? Τελείωσε. Για επικοινωνιακούς λόγους καθάρισε. Στο πρώτο νοκροταφείο το στείλανε στο εκεί. Μαζί με τον Ανδρέα. Στάσου τώρα, εδώ έκανε μια έξυπνη κίνηση το κόμμα. Γιατί το Πασόκ σημαίνει βρωμιά. Το Πασόκ σημαίνει λέρα. Το Πασόκ σημαίνει ψέμα. Το Πασόκ σημαίνει κλοπή. Το Πασόκ σημαίνει ψεύτικα όνειρα. Το Πασόκ σημαίνει ρεμούλα. Αυτό εδώ δηλαδή επικοινωνιακά έπρεπε να το κάνει. Μόνο που το Πασόκ. Ναι. Συμφωνώ που αυτό που λες. Για άμα δεν ήταν έτσι, δεν το αλλάζανε, ρε γιατρέ. Ναι, αλλά αυτοί δεν ήταν Πασοξίδες που κλέψανε. Τι ήτανε? Ο Σιμίτης Πασόκ είναι. Ο Βενιζέλος Πασόκ είναι. Παγκαλώς τι ήταν. Τι δεν είναι, κάτσε να μάθω. Συμπες μου. Δεν είναι Πασοκατζίδες. Το Πασόκ μέχρι το 93 ήτανε. Ο Άκης τι ήταν? Ο Άκης. Ο Άκης Πασόκ, αλλά ο Άκης σου λέει όλα τα χάσα, κάτσε όλο ό,τι αρπάξω τώρα. Έχασε την πρωθυπουργία γιατί ο Πασοκατζής, ο γνήσιος και στο οργανωμένος στο ΠΑΚ, ο Άκης ήταν, δεν ήταν ο Σιμίτης. Δηλαδή αυτή είναι... Αλλά αφού ο Λαλιώτης και ο Γιώργος ο Παπανδρέου τον προδώσανε, σου λέει κάτσε τώρα να αρπάξω. Αχα, τον αναγκάσανε. Τον αναγκάσανε. Εγώ έτσι το εξηγώ τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κι αλλιώς. Τώρα όσον αφορά για το άλλο. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Οι φύλαθλοι της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Πρέπει να περάσουν από σχολείο να μάθουν τι θα πει φύλαθλος και τι θα πει οπαδός. Αχα. Όσο δεν υπήρχε 10 θύρα στον Ηρακλή. Ναι. Ο Ηρακλής είχε τους καλύτερους φύλαθλους. Ναι. Όσον αφορά τώρα τον Φασούλα. Ο Φασούλας ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος επαγγελματίας, πήγε όπου βρήκε περισσότερα. Ο Φωνιάς όταν έφυγε, γιατί δεν το βρήσαμε? Πώς δεν το βρήσατε, το βρήσατε? Δεν το βρήσαμε. Ο Φωνιάς έρθε και στη Τούμπα, έρθε και πάντοτε. Τώρα μην. Και ο αδερφός του και αυτό έρχονται. Ο αδερφός του τι σχέση έχει? Εντάξει. Λοιπόν, ο Φασούλας πήγε εκεί που δίναν τα λεφτά τότε, κοσκοτάδες και όλοι όσοι είσαι μαζεμένοι εκεί κάτω. Τα λεφτά, ναι. Ναι, τα λεφτά, καλά έκανε. Ναι. Ναι, αλλά κομμουνιστής. Πώς? Κομμουνιστής λέω, τι. Έλα ρε, αυτό που λέει τώρα και εσύ κομμουνιστής. Ποιος είναι κομμουνιστής μου, ρε? Δώσ' μου ένα κομμουνιστή να το εξηγήσω, για να μάλλον να μου εξηγήσει τι θα πει κομμουνισμός. Άσε και μεθαύριο, τον Οκτώβρη, τα 100 χρόνια γιορτάζουν. Ποια χρόνια, τώρα, τέλος πάντων. Ποια 100 χρόνια γιορτάζουν, τι λέει? Η Επανάσταση του 17, δεν είναι, είναι. Το Βιεννή Επανάσταση. Α, το 17, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, άστο αυτό το 4η ώρα τον Οκτώβρη. Όσον αφορά τώρα, λίγοι φύγανε, ο Κάς δεν έφυγε, ο Καφές δεν έφυγε. Ναι, φύγανε. Λοιπόν, γιατί, πού είναι το πρόβλημα? Ο Ιωαννίδης δεν έφυγε, γιατί δεν τον βρήσαν? Αλλά τον Ιωαννίδη σε πληροφορώ, μεγαλύτερο κακό τον έκανε ο λαός της Θεσσαλονίκης. Γιατί? Του έδωσε εκεί που ήταν το φαβορί, ο αέρας δυνατός, αυτός και ο Ψωμιάδης στη Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ο Τζιτζικώστας ένα 30% του έδωσε. Ένα 70% πήρα ο Τζιτζικώστας. Έτσι, χειρότερη σφαλιάρα από αυτή δεν μπορεί. Πού είναι
ο Ψωμιάδης και ο Ιωαννίδης θα βγουν στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Πού είναι να βγουν? Ο Ιωαννίδης? Ναι. Καλά, ο Ιωαννίδης είναι και 72 τώρα, καθάρισε, εντάξει. Τελείωσε. Εντάξει. Έδοξα. Το Ψωμιάδης τελείωσε, καθάρισε. Ένδοξα καθάρισε, ένδοξα. Ένα παραδέχτηκα. Ένδοξα, γιατρέ. Ο Ιωαννίδης και σαν πολιτικός, και σαν πολιτικός άφησε ένα στίγμα. Και σαν πολιτικός. Κάτι άφησε. Τέλος πάντων, απατιώνας δεν ήταν ο άνθρωπος. Σαν πολιτικός. Βοήθησε. Βοήθησε εδώ πάνω. Βοήθησε. Απατεώνας δεν τον είπε κανένας. Ναι, δεν έκανε λαμογιά, δεν έκανε αλητεία. Σαν προπονητής ήταν ηγέτης. Και αύριο να φύγει από τη ζωή. Θεός φυλάξει αν υπάρχει Θεός. Είναι επιτυχημένος. Έκλεισες διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, ο γιατρός ο Ερακλειδέας που ήταν και έγινε Ξάνθη, λέει. Η Οκτωβριανή Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός του 20ου αιώνα. Η Σοβιετική Ένωση αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο τίποτα σε αυτή τη γη. Ο γιατρός θα μισήθηκε, να κάνω πλάκα τώρα. Που ήταν. Πάμε στον κόσμο. Σημεία του Ηρακλή και τώρα άλλαξε κοντάρι. Για να ακούσουμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Πόσο χρόνο μου δίνεις? 4,5 λεπτά. Ωραία, υπάρχουν 4 κατηγορίες για μένα. Υπάρχει το οπαδικό, υπάρχει το κοινωνικό, υπάρχει το επαγγελματικό και το πολιτικό κομμάτι. Αυτές τις 4 κατηγορίες μπορείς να κατατάξεις όλους αυτούς που φύγανε από κάποιες ομάδες και πήγαν κάπου αλλού. Μάλιστα. Από πού θες να αρχίσω? Από τους ποδοσφαιριστές ή από τους μπασκετμπολίστες? Από τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, υπάρχει ο Βαβακούλας, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό για να φέρει έσοδα στην ομάδα, γιατί ο Νταϊφάς τότε πνιγότανε. Ναι. Και έκανε καλό στο σωματείο και ξαναγύρισε πάλι εκεί που γύρισε. Γιατί δεν τον ανέφερε στο Βαβακούλα? Το αναφέραμε, απλά είπαμε ότι δεν μισήθηκε. Δεν μισήθηκε, ναι. Ναι, γιατί έφερε έσοδα στο σωματείο. Και ο Σαλπικίδης έφερε έσοδα στο σωματείο. Και ο Σαλπικίδης στην ίδια κατηγορία είναι. Ο Σαλπικίδης έφερε 3 φορές έσοδα. Μία όταν τα μάζεψε μόνος του, μία όταν πουλήθηκε και μία όταν ξαναήρθε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κακώς κατηγορούνται. Πάμε παρακάτω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που την περάσαν light, όπως είναι ο Τερζανίδης. Ναι. Που το 77 είπε, εγώ θα το σκίσω το τριφύλι, ήρθε 0-0, 77-78 με 45 βαθμούς μέσα στην Τούμπα. 76-77. Ναι, και την επόμενη χρονιά έφυγε. Αυτή την περάσαν light. Ναι. Λοιπόν, ο Άγγελος Αστασιάδης που τα πήγε, βρήκε μπροστά του ένα λιβαθινό, ο οποίος είχε όλα δικά του, μίντια, ιστορίες κτλ. Και ο Άγγελος πάλευε με τα σίδερα και εκεί κάτω. Πήγε να παίξει μπάλα, ενώ άλλος που έπαιζε στην ίδια θέση, είχε όλο τον κόσμο μαζί του. Άγγελος, αυτό ήταν ο Λιβαθινός. Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι που κάναν μεταγραφή γιατί ήταν επαγγελματίες και καλά κάνανε.
Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Γιάννη τον Γούναρη, ο οποίος έπαιξε μέρος και στο κοινωνικό κομμάτι, ενώ πήγε σαν επαγγελματίας και πολύ καλά έκανε, μετά το γύρισε μπούμερακ και άρχισε να κάνει πεδομάζουμε από τη Βόρεια Ελλάδα. Κάποιοι που το κάναν τζάμπα, αυτός το έκανε επαγγελματικά για τον Κοσκοτά. Φύγαμε και από εκεί. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Υπάρχει εκεί πέρα ο άνθρωπος ο οποίος, όπως λένε να πάρουμε την ΕΠΟ, έτσι πήγε ο Ιωαννίδης, γιατί ο Ιωαννίδης είχε όλη τη διαιτησία. Ο Κοσκοτάς δεν πήρε τον Ιωαννίδη, πήρε τη διαιτησία. Για παραδείγματος χάρη, ο Λάριο Βορειάδης, τότε εκείνη τη χρονιά πήγε στον Πειραιά, στο σύνδεσμο διαιτητών. Λοιπόν, και έλεγε όλη τη διαιτησία. Όποιος αρνείται, ας βγει να το ναι, ανταπαντήσει. Βορειάδης. Και μετά Πιτσίλκα σε πού. Ναι. Όταν πήγε στη Λάρισα προπονητής, ο Ιωαννίδης πήγε και τον Βορειάδη μαζί του. Σαν παίκτη. Λοιπόν, τον είχε από Κούμπι και πολλούς άλλους. Από εκεί και πέρα. Ο Ιωαννίδης πήγε εκεί πέρα γιατί ήταν τα λεφτά, γιατί ήταν η δύναμη. Ο Φασούλας είναι ο πιο παρεξηγημένος από όλους. Ο Φασούλας έφυγε, είπε γεια σας. Δεν σας ενοχλώ, δεν με ενοχλείτε, πήγα εκεί πέρα. Αλλά εκείνο του Κοσούρη ήταν το πολιτικό. Τον εκμεταλλευτήκαν πολιτικά, το Φασούλα. Γιατί σαν δημοτικός σύμβουλος βγήκε στη Θεσσαλονίκη και σαν στην Αθήνα βγήκε δήμαρχος. Είχε αυτό το πολιτικό έρισμα. Αλλά πάω, ο δήμαρχος δεν έβγαλε κανένα ποτέ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Φασούλας εκείνη τη χρονιά που έκανε το. Που στην ΑΝ, ένας την πέρασε light πάλι. Ο Μπουντούρης, γιατί την ίδια ευθεία με το Μαύρο ήταν ο Μπουντούρης. Το playmaker πάει και ζητάει την μπάλα από τον ψηλό. Δεν αφήνει τον ψηλό να κάνει την παλιά. Ο Φασούλας όπως πήρε την μπάλα από το rebound, την έδωσε τυφλά στο playmaker, που το playmaker ήταν καλυμμένος από το Μαύρο. Λοιπόν, ο Μπουντούρης την πέρασε light. Ο Φασούλας τότε, εκείνη τη χρονιά που έφυγε, άλλοι λένε ότι από το Φεβρουάριο είχε υπογράψει όταν έπαιζε Δάφνη ΠΑΟΚ και ναι, ήταν κάτω στην Αθήνα, ότι από τότε έκλεισε και, στο Λέβιξον κάναν τότε πρόταση και είπε ο Λέβιξον και εγώ γουστάρω αυτό που ζω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ωστόσο όμως τον Αύγουστο περίμενε κάποιος στην τράπεζα Κρήτης να πάρει κάποιο υπόλοιπο από τον ΠΑΟΚ 25 εκατομμύρια δραχμές, αλλά κανείς δεν τα έβαλε τα λεφτά, σαν να τον έλεγε φύγε. Ίσως γιατί ξέραν ότι τα είχε πάρει. Ή για οτιδήποτε. Πήγε στην Αθήνα, έκανε αυτό που έκανε, δεν ξαναγύρισε ποτέ να ζητήσει ούτε ψήφο, ούτε παικτικό έρισμα. Ενώ άλλοι που γυρίσανε, ξαναβγήκανε. Εκεί όμως έρχεται στον Ιωαννίδη το κοινωνικό, τη βοήθησε ομάδες της Βορείου Ελλάδος. Κατάλαβες, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο μπορούμε να τα λέμε. Όλοι κάπου βοηθήσανε, κάπου ήταν και επαγγελματίες. Κατάλαβες τίποτα? Ο Ταρζανίδης δηλαδή την πέρασε light. Ο Ασλανίδης? Ο Ασλανίδης ήταν επαγγελματίες. Πήγε κάτω, τελείωσε εδώ. Ο Αχιλλέας δεν έδωσε κανένα στόχο, ούτε προβλημάτισε κανέναν. Κατάλαβες? Ο Ορφανός όταν έφυγε, ναι, έφερε 24 εκατομμύρια. Ναι. Από εκείνα τα 4 εκατομμύρια πληρώθηκε και ο Γιώργος ο Κούδας. Γιατί ήταν να φύγει ο Κούδας τότε και ο Κούδας έμεινε και με λεφτά του Ορφανού πληρώθηκε. Άλλο τι θες να σου πω. Την καληνύχτα μου, πολλά με είπες. Καληνύχτα. Είναι τρομερό. Μαθαίνουμε πράγματα που δεν ξέρω. Ο άλλος λέει, ο οδηγός του Κυρσάβε, έχει καμιά είδηση για μας από Κουλκουτζά ή πάμε ντουγρού τοπικό φέτος. Πέτρο θα λέμε και θα κλαίμε. Πανσεραϊκός Τσέκε Βάρα Κλαμπ. Ο Σκαρτάδος που παρόλο που πήγε στον Ολυμπιακό τον έχουμε στην καρδιά μας γιατί πρόσφερε πολλά στον ΠΑΟΚ. 4-37. Παοξής από Καβάλα. Τρεις είναι οι παίκτες που τους μίσησα. Λέω Καβαλιώτης. Φασούλας Χριστοδουλόπουλος και Σαλπιγκίδης. Η μεγαλύτερη σημαία ο Διαμαντίδης λέει ο 987. Πολύ για τον Νικοπολίδη, δεν το περίμενα. Πάμε 6 από το τέλος. Οι 6 τελευταίοι. Καλημέρα στον πρώτο. Από τους 6, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ο παδός Ηρακλή, Αγίου Δημητρίου, αυτόνομη φύρα γόκα. Ναι. Πόσο χρόνο μου δίνεις? 4 λεπτά. Όχι, μιλάω λίγο σιγανά γιατί κοιμούνται άλλοι τυφλά. Να, εντάξει, ωραία. Πάμε. Ρώτησε ο γιατρός γιατί έχουμε αυτή την κόντρα με τους παοξίδες. Ναι. Από αυτά που είναι καταλαβαίνω, έτσι, από το κλίμα που υπάρχει, δεν θέλω να πει. Ναι. Είναι αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος. Να, γι' αυτό το ρώτησε. Είναι οπαδική μαγιά. Ο Ραπτόπουλος όμως δεν είπε γιατί τους πουλήσαμε τέτοια οπαδική μαγιά. Άκου, φίλε, τα παλιά τα χρόνια, δηλαδή 80 δεκαετία μέχρι το 10,
ΠΑΟΚ και Ηρακλής δεν είχαν τόσο μεγάλη κόντρα. Ναι. Δηλαδή, όταν τα παιδιά που πήραν τέσσερα στον Πατάφη και πήραν καφέ, ξέρω εγώ, πηγαίναμε τα δικές μας δρομές στην Αθήνα και πηγαίναμε μαζί μας. Ήταν άλλη εποχή τότε. Ξέρεις ποιο είναι το αυτό που μας πειράζει, σαν αυτόνομοι. Πες. Το γεγονός που είναι ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε. Δεν είναι πια η... ο Μάκης, ο Μανάβης, ξέρω εγώ, Νικόλα, ποιο είναι αυτοί που ήταν μάγκες και είχαν 100 κιλά άρα. Ναι. Είναι σημερινή. Είναι αυτά τα σαβιδολιμοτάγαρα να πούμε, που σαβίδει όλοι οι γλύφτες, που έγιναν γάβροι του βορρά και αρχίζουν και θέλουν πέτσιμα. Αυτό μας ενοχλεί εμάς. Θα σου το πω αλλιώς. Μισούμε τον ΠΑΟΚ, πραγματικά τον μισούμε, γιατί πρεσβεύει και εκφράζει όλα αυτά που εμείς χρειαζόμαστε. Το κατάλαβα, εντάξει, λεφτά, κατάλαβα. Τα ΜΜΕ, το βαπόρα από τη Ρωσία, τον τορτανισμό, το καταγισμό, το μαρινακισμό, όλα αυτά. Εντάξει, πρέπει να καταλάβετε. Δεν ξέρω, εγώ δεν σας ακούω πάντως. Πρέπει να καταλάβετε. Μια χαρά ακούγεσαι, λέγε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η νέα γενιά οπαδών του Ηρακλή, Αυτόνομη Θεράδο κτλ. Είμαστε λίγο πιο ρομαντικοί και πιο ιδεολόγοι από τους υπόλοιπους. Αυτό μπορεί να μας κάνει και πιο βίαιο, δεν ξέρω. Αυτό έχω να απαντήσω, γιατρέ. Εντάξει, το δέχομαι. Γι' αυτό και ρώτησα, για να καταλάβω τι γίνεται. Είναι διαφορά. Δηλαδή θα περίμενα πιο πολύ υπάρχει κόντρα πάω κάρι παρά πάω κάρι. Πάει αυτό, πάει. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα σου, επειδή ακούω συνοπαδού σου που καταφέρονται κάτω του ΠΑΟΚ και παοξεί κάτω του Ηρακλέου. Γι' αυτό θέλω να δω. Τι έρηδα έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρει ποιο είναι το περίεργο. Πάω σε καφενεία τώρα στο κέντρο κτλ. Και ακούω παοξίδε, άκουρε φίλε. Είδα κάτι γέρο να πούμε 60 χρονών. Σχεδίαζα, λέει, άκουρε πώ θα κάνουν, λέει, ντου στο Καφανζόγλιο. Τους έχουν προκάσει ψυχολογικά, ρε. Τους έχουμε προκαλέσει πόδια, φίλε. Αυτά οι Αριάνοι δεν μπορούν να τα κάνουν. Ο Παοξής, ο Κορδελιώτης, ο Ναπολίτης μπορεί να πάει στο Χαριλάου να πουλήσει μαγιά. Αυτή είναι Αγίου Δημητρίου, που είναι άβατο. Ποια άλλη ομάδα έχει άβατο σε αυτή την πόλη, ρε. Μόνο ο Ηρακλής έχει άβατο. Εντάξει, το κατάλαβα, εντάξει. Ναι, δεν το λέω στην αρχή, το λέω σε όλους. Αυτοί είχαν το οπαδικό, είχαν το στι, ξέρω εγώ, Μαμάο και Βέρνο, και τώρα το χάνουνε. Γιατί βλέπουν 50% άτομα που είμαστε εμείς, είμαστε λιγάριθμοι, και τους πουλάμε τέτοια μαγιά. Δεν μπορούν να το χωνέψουνε, ρε φίλε. Το κατάλαβα. Σε κάτι άλλο τελευταίο. Ωραίο, εγώ δεν έχω να πω για τον εμβολιασμό του Ηρακλή. Ναι, πες. Θέμε εμείς, όλοι. Παράγοντες, δημοσιογράφοι, οπαδοί. Δεν κατηγορώ τον Σαββίδη, τον Μαρινάκη και όλους αυτούς. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, είναι καπιταλιστές. Δεν θα ζητήσω τώρα να έχει καλή καρδιά ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης, θέλω. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε σε ένα μπαρ. Άκου, μπήκαμε σε ένα μπαρ με 15 μαύρους χωρίς την κίνα σόβρακα. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει, ρε παιδιά, απαντήστε μου. Οι μαύροι! Για καλά! Οι μαύροι φταίνε! Ωραίος ο φίλος. Σε καλό λόγο, ε! Ναι, ωραίος και διαφωτιστικός. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, εγώ είμαι. Βέβαια, εσύ, ναι. Πέσαν 6 γραμμές. Γιάννη, να πάρουμε κανένα 2-3 να μην... Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε για προδοσίες και μίση και τα λοιπά. Ναι. Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι υπάρχουν προδότες. Αυτά είναι όλα καφριλίκια των οπαδών. Ένας οπαδός είναι από τη φύση του κάφρος. Φεύγει ένας από την ομάδα του, τον βρίζει, τον κάνει. Ποτέ δεν ένιωσε έτσι, να πω την αλήθεια. Εγώ μόνο μια φορά στεναχωρέθηκα όταν έφυγε ο Βασίλης ο Δημητριάδης και πήγε στην ΑΕΚ. Και πάλι όταν τον είδα μετά να παίρνει πρωταθλήματα, λέω χαλάλι, το άξιζε. Να πάρει πρωταθλήματα αυτός ο άνθρωπος. Αν μου επιτρέπεις, τι κόμμα ψηφίζεις? Τι κόμμα? Αν μου επιτρέπεις. Δεν ασχολούμαι καν τίποτα. Δεν ασχολείσαι. Δηλαδή, ένα νεοδημοκράτη που θεωρεί προδότη το Σαμαρά, τον θεωρείς κάφρο και αυτόνα. Στην οτροπία τώρα ενός οπαδού κόμματος δεν μπήκα ποτέ, για να πω την αλήθεια. Εντάξει, σε βλέπω πιο χαλαρό, σε βλέπω πιο έτσι. Ψύχρεμο, αλλά στην οτροπία, ναι, του οπαδού μιας ομάδας, επειδή
Οι πιο πολλοί φίλοι μου είναι οπαδοί, φανατικοί, άρρωστοι, κάφροι κτλ. Καταλαβαίνω πώς σκέφτονται, εντάξει, τους δικαιολογώ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο. Δεν υπάρχουν προδότες για μένα. Τι προδότες? Του κάναν κάπου αλλού μια καλύτερη προσφορά. Πήγε ο άνθρωπος, ενδεχομένως να πρόκοψε κιόλας, να είδε και. Άρα βάζεις τη λογική του καπιταλισμού και λες τα λεφτά καθορίζουν τη συμπεριφορά. Και δεν σε στεναχωρεί, δεν σε πειράζει. Ναι. Πραγματικά δεν με πειράζει, όχι. Τι να λέμε τώρα. Α, εσύ άφηνε μια γκόμενα για ένα πλούσιο, θα σε πειράζει. Θα σε πειράζει, θα στεναχωριώσουν. Γιατί να στεναχωριώσουν? Θα έβαζε τη λογική και θα έλεγε πήγε με ένα πλούσιο. Αν σου περνούσε στεναχώρια, θα έλεγε καλά έκανε και πήγε. Έτσι θα έλεγε, τι θα έκανε. Ναι, όπως θα στεναχωριώσουν για την γκόμενα, θα στεναχωριέται και ο παδός. Δηλαδή στο φέρνω στο ανθρώπινο εσένα για να σου κάνω να νιώσεις πως είναι να σε εγκαταλείπει για κάποιον καλύτερο. Η στεναχώρια, είπα στην αρχή, σωστή η στεναχώρια. Αλλά εδώ μιλάμε ότι... Θα έλεγες την κουφάλα πήγε τα χρήματα να πούμε, θα το έλεγες. Πάνε 25-30 χρόνια τώρα πίσω κάποιοι και ακόμα θυμούνται, ξέρω εγώ, το Φασούλα, το Γιαννάκη και ακόμα βρίζουν 25 χρόνια μετά. Κάτσε ρε παιδιά, ναι. Αυτό έχει καμιά λογική? Ναι. Σε βλέπω ψύχρεμο. Τι δουλειά κάνεις? Δημόσιος υπάλληλος. Έχεις μια ηρεμία, έχεις μια έτσι. Έχει φιλοσοφία. Έχεις μια φιλοσοφία, μ' αρέσεις πάρα πολύ. Ναι. Δεν μου λες, στην παρέα οι φίλοι σου πώς σε χαρακτηρίζουν, δηλαδή τους εκνευρίζει η ουδετερότητά σου? Προς το παρόν μου κάνουν καζούρα από Μαριανός και για το χάλι που βρίσκομαι. Εντάξει. Εσύ για το χάλι του Άρη, ποια ερμηνεία δίνεις? Ποια λογική μάλλον, γιατί σε βλέπω λογικό. Τι λογική ερμηνεία δίνεις? Καλά θα το ρωτάω γιατί. Ναι. Τι λογική ερμηνεία δίνεις? Αυτό που φωνάζεις εσύ εδώ και χρόνια. Είσαι ένα αυτοπουλιακός. Όποιος έβρισκε έβαζε χέρι μέσα. Ναι. Έγλυφε μέλι. Κλέψε. Πού θα πάει η δουλειά? Έμεινε το βαζάκι άδειο. Έμεινε το βάζο. Φίλε, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις ο φίλτατος. Ήρεμη φωνή. Ναι, μ' αρέσεις πάρα πολύ. Να σε καλά. Επιχειρηματολογούμε. Καλό βράδυ. Δεν είναι φοβερός? Ωραίος. Έχει μια... Ξέρεις, Χιλιτίδη, βοήθαμε λίγο. Ξέρεις ποιαν μου θυμίζει? Το ποιαν μου θυμίζει. Στην ταινία ένας ήρωας με παντούβλες, τη γυναίκα του Λογοθετίδη. Που έλεγε ο Λογοθετίδης, το σπαθί μου μωρή, το σπαθί μου Ειρήνη, το σπαθί σου. Πούλα το εκεί πέρα να πάρουμε, να πουλήσουμε, να πάρουμε κανένα φάρμακο. Το σπαθί μου Ειρήνη, το σπαθί μου. Με αυτό πολέμησε στο μακεδονικό αγώνα, Ειρήνη, ντροπή σου Ειρήνη. Δεν βαριέσαι. Σκότωστο. Καλημέρα. Καλημέρα ράπ, εγώ είμαι. Ναι φίλε, εσύ είσαι. Πήραμε αφορμή τον Ηρακλειδέα που βγήκε προηγουμένως. Ναι. Και θέλω, εγώ Παοξής είμαι. Μάλιστα. Και θέλω και εγώ να βγάλω κάποια συναισθήματα. Να βγάλεις τα συναισθήματα. Ο φίλος προηγουμένως, ναι, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς ραπ τι γούστα βγάζω από χθες το μεσημέρι με την απόφαση που βγήκε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τη θεωρείς δίκαιη? Κοίτα. Πέρα από τη χαρά σου, άκου λίγο. Πέρα από τη χαρά σου. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Θα πρέπει να διαβάσω το σκεπτικό της απόφασης. Την Παρασκευή θα βγει το σκεπτικό. Την Παρασκευή. Ναι, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Να διαβάσουμε το σκεπτικό και να δούμε κατά πόσο είναι δίκαιη ή άδικη. Πες μου λοιπόν τη χαρά σου από πού πηγάζει. Είναι άδικη στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα τη θεωρούν δίκαιη. Πιστεύω ότι όταν το διαβάσουμε το σκεπτικό και γίνει μια ανάλυση γενικά από νομικούς κλπ. Εκεί θα καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Εγώ σε πήρα για άλλο λόγο όμως τηλέφωνο. Γουστάρω να εξαφανιστούν και οι Ηρακλειδείς και οι Αριανοί και ειλικρινά σου μιλάω. Το λόγο πες μου. Το λόγο. Λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος Ηρακλειδέας, εμείς με τους Ηρακλειδείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στο παρελθόν. Έτσι. Ναι. Και εγώ, εδώ Θεσσαλονίκη μεγάλωσα. Πολύ καλά. Πάντοτε με τους Ηρακλειδείς τους θεωρούσαμε σαν ξαδερφάκια. Ναι. Κάπως έτσι, σαν αδελφικό σωμάτιο δηλαδή. Από τότε που βγαίνανε στα ραδιόφωνα, σε σένα, ο Μάνος, ο Αντωνιάδης και όλοι αυτοί καλλιέργησαν ένα μίσος χωρίς λόγο έναντι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Λογικό είναι όλοι εμείς οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ να μην αισθανόμαστε αυτά που αισθανόμασταν για τους Ηρακλειδείς και να. Χάλασε η καλή σχέση. Ναι, ναι. Αλλά το μίσος αυτό γιατί καλλιεργήθηκε?
καλλιεργήθηκε λόγω της ανυπαρξίας τους. Αυτός ήταν ο λόγος που καλλιέργησαν αυτό το μίσος. Επειδή δεν μπορούσαν να στηριχτούν πουθενά άλλου, δεν μπορούσαν να, δηλαδή, αγωνιστικά να χτυπήσουν τίτλους, διακρίσεις κτλ. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν ήταν να στραφούν κατά του μεγάλου. Ποιος είναι ο μεγάλος στην πόλη, ο ΠΑΟΚ. Αυτό το μίσος ήταν τεχνητό. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Ήταν τεχνητό το μίσος. Έγινε για κάποιο σκοπό. Άρα λες, αυτοί ως μέτροι, ναι, ως μικρή οντότητα, τα βάλαν με το δυνατό για να ακουστούν και να έχουν λόγο ύπαρξης, μάλιστα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, ρε, έτσι ακριβώς. Οι Αριανοί επίσης μας λέγανε παλιότερα, θυμάμαι ένα σύνθημα, πιτσιρίκος που πήγαινε στο γήπεδο, λαλά λαλά, δικέφαλε λαλά, λαλά λαλά, ρουφιάνε του βορρά. Το θυμάσαι αυτό το ναι, σύνθημα. Ναι. Λοιπόν, στο καπάκι, ο Σκόρδας φυλάει δαχτυλίδι. Στο καπάκι παίρνουν 5 δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Παίρνουν προπονητή Ολυμπιακό. Ο πρόεδρός τους είναι Ολυμπιακός. Και συνεχίζουν ακόμα εμάς να λένε Ρουφιάνους του Βορρά. Παίρνουν πίσω τον Γιαννάκη που το λέγανε προδότη. Ναι. Όπως λες και εσύ του πετούσαν. Το λέγανε προδότη, ναι, καλά λέει. Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Εμείς έχουμε αξιοπρέπεια επάοξηδες. Το καταλαβαίνεις, ραπ. Εμείς ποτέ δεν θα παίρναμε πίσω τον Φασούλα στην ομάδα. Αυτή πήραν το Γιαννάκη, ναι. Όλοι στηρίζουν την ύπαρξη. Το προδότη, ναι. Όλοι στο μίσος εναντίον του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν τη λέτε στα ραδιόφωνα ποια είναι η αλήθεια. Είναι μικρούλιδες πλέον. Πλέον έχουν γίνει μικρούλιδες. Δεν τους βλέπουμε. Και επειδή δεν τους βλέπουμε, τρελαίνονται. Και ταχώνουν στον ΠΑΟΚ. Που δεν τους φταίει σε τίποτα ο ΠΑΟΚ. Ψήφισε ο ΠΑΟΚ τώρα να πέσει ο Ηρακλής. Καλά έκανε. Τρεις μέρες πριν ψήφισε ο Ηρακλής να... γιατί ψήφισε, θύμισε μου τώρα, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο να πούμε. Ψήφισε ο Ηρακλής για τους βαθμούς. Για τους βαθμούς, να συρθεί ο ΠΑΟΚ τους βαθμούς. Έτσι δεν έγινε. Ψηφοφορία στη Σούπερ Λίγκα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, λοιπόν, ηρεμήσουνε και οι Ηρακλειδείς και οι Ριάννη. Εμείς δεν έχουμε τίποτα μαζί τους. Ας ηρεμήσουνε. Έτσι, για να είμαστε καλά εδώ πέρα στην πόλη. Αυτά που είπε ο προηγούμενος για τα άβατα στην Αγίου Δημητρίου κτλ. Ο θάνατος του Νάσου είναι πολύ πρόσφατο γεγονός. Δεν πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο. Τι θα πει άβατο στην Αγίου Δημητρίου. 100 άτομα δεν μπορούν να κάνουν άβατο στην Αγίου Δημητρίου. 100 άτομα σε μεμονωμένους μια χαρά κάνουν άβατο. Δεν κάνουν άβατο, ραπ. Δεν μπορεί να γίνει άβατο. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Τραμπουκισμό σε αυτή την πόλη δεν θα περάσει. Αυτοί βγαίνουν και πουλάνε τραμπουκισμό στο ραδιόφωνο. Όχι, δεν θα περάσει τραμπουκισμό. Ας κοιτάξουν τα χάλια τους, ας πέσουν τώρα στη Γάμα Εθνική, στη Δέλτα Εθνική, να εξαφανιστούν και πάλι ο ΠΑΟΚ θα τους στέει. Αυτό θέλω κι εγώ. Γουστάρω. Από χθες σου λέω βγάζω γούστα. Γουστάρω ρε εσύ. Γλεντάω. Εδώ και δύο μέρες γλεντάω. Και όταν εξαφανιστούν εντελώς θα γλεντήσω ακόμα περισσότερο. Κατανοητό, γιατρέ. Αυτά. Καλό βράδυ. Καταλαβαίνω αυτό. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σου ρε Κωστά. Γεια σου Ξενοκράτη. Καλά είσαι. Καλά είμαι. Ο γιατρός δίπλα έμαθε τελικά ποια βγήκε ομάδα του αιώνα. Τελικά. Τι θες να μου πεις. Είχε πει ότι θα ψάξει να το δει, δεν το ήξερε ότι βγήκε το μπασκετικό Σάρισε η ομάδα του 20ου αιώνα. Ναι. Είπε θα ψάξει να το βρει. Το βρήκε, εντάξει. Το βρήκα, ναι, το βρήκα. Έχεις κάποιο άλλο θέμα. Ναι, το βρήκα. Όχι, απλά ρωτάω, ρε παιδί μου, αν το βρήκες, γιατί είπες θα το ψάξεις. Έχω πει εγώ ποτέ κάτι. Οπότε ο Παναθηναϊκός το 2104, ξέρω εγώ, ζωή να έχουμε, τότε θα μπορέσουμε να δούμε, ας πούμε, να... θα βγει του 21ου αιώνα. Τώρα μου κάνεις πλάκα ή θες να μιλήσουμε σοβαρά? Όχι, εντάξει, απλά σε ρώτησα ρε φίλε, αν το βρήκες. Βρήκα, φυσικά το βρήκα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για αυτό εδώ που λέτε, εγώ δεν μίσησα κανένα παίχτη και κανένα που έφυγε από τον Άρη. Γιατί? Ποτέ. 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 Όταν φύγαν από τον Άρη, τους έβλεπα σαν αντίπαλους παίχτες. Ναι. Το πουστούλοκι που τους έριχνα σαν αντίπαλους παίχτες. Ναι. Έτσι. Ήταν αντίπαλός μου ρε φίλε. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αχα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν έχει την ίδια σημασία. Λοιπόν, ο Γιαννάκης έφυγε γιατί δεν μπορούσε να του καλύψει το συμβόλαιό του ο Βρούσκιος. Τα 5.000 γιατί το ρίχνατε στην εκκλησία μόξο. Καλά τον κάνανε. Πήγε απέναντι. Πήγε σε άλλη ομάδα.
Τώρα γιατί τον δέχεστε. Γιατί τον δέχεστε τώρα. Τώρα έρχεται στην ομάδα μας. Τώρα είναι μαζί μας, ρε. Α. Το ξεχάσαμε. Τώρα είναι πρόεδρο. Τώρα είναι προπονητής μας. Τι σχέση έχει. Α. Τι σχέση έχει. Α, εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν έχω βρει ποτέ δικό μου παίχτη. Ποτέ. Τον Γκάλι στο Παλέ, τον έβρισες τότε που ήρθε από τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο Ιβανόφιο το πρώτο μάτς. Δεν θυμάμαι. Που Στουλούκι χοντρό τον έριξα γιατί ήταν Παναθηναϊκό παίχτης, δεν ήταν του Άρη. Άρα τον έβρισες. Το έριξα. Που Στουλούκι χοντρό, γιατί να μην το ρίξω. Που ήταν ο αντιπαλός μου, ρε φίλε. Ναι. Και μάλιστα σε μια φάση έριξα γωνιά το Βουρτζούμι. Ναι. Που το μάρκαρε τότε. Παρεπιπτόντως ο Παναθηναϊκός κρίθηκε πάνω στον Άρη. Σε Γκάλι, Βουρτζούμι, Γιαννάκη. Τέλος πάντων. Έτερον εκατέρων. Τώρα από εδώ και πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Οι ομάδες αγαπάνε το σήμα τους και το χρώμα τους και τα 4 γράμματα και τα 10 γράμματα όσα είναι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Ή αγαπάνε τους χρηματοδότες τους. Για τους οπαδούς μιλάς. Φυσικά για όλους. Για όλους μιλάω. Από όλα γιατί εδώ πέρα ορισμένοι χρηματοδότες πάνε να γίνουν μεγαλύτερα από το σύλλογο. Εδώ γίνα σύνδεσμοι μεγαλύτερα από το σύλλογο. Νομίζεις. Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος. Όχι, νομίζεις. Σε πολλά είσαι λάθος και σε πολλά λες ανοησίες. Δεν ξέρω, εγώ έτσι ξέρω. Δηλαδή τον Κοντομινά, ο Κοντομινάς, αν ζούσαν ο Σπύρου και ο Πεταλίδης θα σου λέγανε τώρα τι έγινε με τον Κοντομινά. Γιατί εμείς θα ήμασταν τώρα σαν την ΑΕΚ λίγος γήπεδο. Με τον Κοντομινά. Να ξέρεις. Ενώ με τον Σκόρδα, είσαι γάμα εθνική. Με τον Σκόρδα δεν πήγαμε γάμα εθνική. Το Σκόρδα δεν πήγαμε γάμα εθνική. Με την καινούργια κατάσταση στο Super 3 πήγαμε γάμα εθνική. Άρα ο σύνδεσμος. Αυτοί θέλανε να περιξούμε την ομάδα στη γάμα εθνική. Άρα ο σύνδεσμος έγινε πιο μεγάλος από την ομάδα. Και, και ελπίζω ότι καταλάβανε ότι κάναν λάθος. Ναι. Έτσι. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον οπαδός που να πιστεύει στην ομάδα του. Πιστεύει στα χρήματα του εκάστοτε επενδυτή. Έχουν χάσει και εσύ. Αν έχει λεφτά ο επενδυτής, ναι. Πάμε καλά και είμαστε φόρτσα ομαδάρα. Αν δεν έχει λεφτά, αρχίζουμε και βρίζουμε. Όχι κι όλοι. Πες μου ότι είναι αλλιώς. Όχι κι όλοι οπαδοί. Τι όχι κι όλοι. Όχι όλοι οπαδοί, αγαπητέ. Στον Παναθηναϊκό τον Αλαφούζο γιατρέ δεν τον βρίζουνε. Τον Αλαφούζο ή τον Παναθηναϊκό. Όχι, τον Αλαφούζο, αυτό λέω. Ναι. Το βρίζουνε. Αν ο Αλαφούζος έρθει και ρίξει 100 εκατομμύρια θα το βρίζουνε. Όχι. Άρα είναι με τους επενδυτές, δεν είναι με την ομάδα τους. Οι Αριανοί με τους επενδυτές είναι. Είναι με την ομάδα, αλλά κατακρίνουν αυτό που κάνει κατά τη γνώμη τους κακό στην ομάδα. Αδερφέ, αν έχεις λεφτά διάβαινε. Αν δεν έχεις... Οι Αριανοί είναι με τους επενδυτές τώρα. Να σου πω κάτι. Αλλάξα δηλαδή... μέσα από την ψυχή μου. Αλλάξα εγώ είμαι με τη λέσχη, φίλε. Α, ωραίο. Εγώ είμαι με τη λέσχη, με τον πρόσεξε με όμως, ναι. Πρόσεξε με όμως, όταν θα έχεις 20-30 χιλιάρικα επενδυτές, άτομα ας πούμε. Άτομα, ναι, ναι. Ναι, τότε θα μπορέσεις να προσελκύσεις επενδυτή. Κατάλαβες. Και καλό επενδυτή. Εσύ τι λες. Και καλό επενδυτή. Ναι. Να ξέρεις. Κατάλαβες. Λοιπόν, και πάω ξούμε στην πόλη να σε δούμε. Άντε να γρεμίσουμε από εδώ πέρα να ξεκουμπιστούν. Τα λέμε. Χλωμό σε κόβω. Πρώτο-τελευταίος. Χλωμό τον κόβω. Πρώτο-τελευταίος, μάλιστα. Ναι. Εννοείς την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι, ναι. Έλα φίλε. Εσύ 20 χρόνια. Λέγε φίλε. Κωστή, εγώ είμαι. Εσύ φίλε, είσαι πρώτο-τελευταίος που λέει ο κόκκινος. Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα μου, καλημέρα και στον γιατρό και στον Χιλιντίδη, καλημέρα στην γραμμή. Αφορμήκα το τηλεφώνο, πρώτη φορά βασικά τηλεφωνώ, δεν έχω πάρει ποτέ σε κανένα τηλέφωνο, είμαι φανατικός οπαδός σου. Πρώτη φορά σε είδα στην τηλεόραση το 1998, θυμάμαι καλά, στο TV Μακεδονία. Ναι. Καφενείο, φορεί το φιλάθλο. Ναι. Αυτό που λέω τώρα μιλάμε, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Σε ακούω 18 χρόνια ανελιπώς. Είχα εκείνο το διάστημα 2000 με 2002-2003, τότε που έβαλα ίντερνετ ας πούμε.
πως είχα χάσει εκείνο το διάστημα, δεν ξέρω τι έγινε με την εκπομπή σου στην τηλεόραση. Με διώξανε. Εντάξει, ναι, πάση περιπτώσει. Όταν ήρθε ο Κυριακό, κράτησε τις γόμενες μόνο. Ήτανε εντάξει, δεν τα ξέρω τα ονόματα με αυτά. Ο Κυριάκος. Ναι, πάση περιπτώσει. Λέγε. Τίποτα, σε ακούω 18 χρόνια ρε αδερφέ και λέω κάποια στιγμή αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον πάρω ένα τηλέφωνο να του πω ας πούμε ένα ευχαριστώ για όλες αυτές τις ώρες συντροφιάς που με έχει κρατήσει, που είναι το χαλαρωτικό μου. Από πού είσαι, από πού έχεις? Ραπτόπουλε, τώρα είμαι στο εξωτερικό. Έχει από το 2000 που φύγα από την Ελλάδα και 17 χρόνια που είμαι εκτός Ελλάδας. Την κοπάνησες ρε σκύλε, λέω. Την κοπάνησες. Την κοπάνησα από μία κουβέντα, από μία σύμπτωση και ξέρεις, ύστερα το ένα φέρνει το άλλο. Εντάξει, ανοίγουν οι ορίζοντες σου, πέτρα που κατρακυλάει, έχω αλλάξει ήδη πόσα. Ένα, δύο, τρία, κράτη πάγω το τέταρτο τώρα, ας πούμε. Ξέρεις, αυτό που φτάσουμε όλοι. Ξέφυγε αυτός. Δεν πεινάς ποτέ, ναι. Ναι, όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν κάνουμε, ας πούμε, δεν είμαστε και βασιλιάδες, αλλά δεν έχω σκεφτεί ποτέ οικονομικά προβλήματα. Το μυαλό σου έχει ανοίξει. Τέσσερις χώρες έχεις αλλάξει, 500 ειδών γυναίκες έχεις γνωρίσει, αφεντικά. Ναι, καταλάβεις, ρε Ραπτόπουλε, να καταλάβεις, δηλαδή τις χρυσές εποχές 2004-2005, τότε το πολύ το γέλιο, επταλωθήτης που παίρνε τηλέφωνο, τον έχω βάλει, ας πούμε, τότε ήμουν στην Ιταλία, τον έχω βάλει να τον ακούει Ιταλό σε συζήτηση μαζί σου, να μην καταλαβαίνει τι λέτε. Και να χύνεται στο γέλιο, ρε, να του λέει καλά, ρε φίλε, ας πούμε, πώς μιλάτε έτσι, ξέρω εγώ, τι ταχύτητα είναι αυτή. Κύριε Ραπτόπουλε, καριερίστε, σοπαδί. Πάπα, Παναγία μου, τι γέλιο, ρε Ραπτόπουλε, τι γέλιο. Ήμουνα παντρεμένος 9 χρόνια και κάθε χρόνο έσπαγα τα τέτοια της γυναίκας μου, τέλος πάντων, 12 με 2, η άμια ήταν μια ώρα πίσω, 11 με 1. Ραπτόπουλος και τα λοιπά, έμαθε ελληνικά από πάρτι σου, τις ατάκες σου, έβγαζε γέλιο. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα έχεις καταφέρει να κάνεις. Να γελάει και να φτιάχνει τη διάθεση κάποιου νου, ας πούμε, του οποίου, κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος, κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος. Κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιο ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος. Κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιο ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος. Κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιο ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος. Κατάλαβες και εντάξει, σίγουρα. Κάποιο ανθρώπου ο οποίος είναι, ας πούμε, ξένος.